είναι στην παραλία όμως, ή κατά τις ομπρέλες. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τον ήλιο, έχει και τον καύσωνα, δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Καλώς ορίσατε, καλημέρα. Είστε στη φωλιά των Κούκου με την Άση μας που θα μας πει τα ζώδια, με τον Σταύρο τον Βαρθαλίτη μας, ο οποίος θα μας κάνει παπουτσάκια με μπεσαμέλ από φέτα. Επίσης, ο Γιώργος Ηλιόπουλος από τις Μέλισσες θα είναι κοντά μας. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, θα έχουμε πάρα πολλά δώρα να σας δώσουμε. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας δείξουμε. Οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τα 14 πιο κουκού βίντεο της ημέρας. Πάμε! Τώρα ο Νίκος ο Τριφωνόπουλος ότι είναι ο καινούργιος Ρέμος. Καλωρίζει το Αντώνιο. Πώς το λένε, Νίκο, το τραγούδι αυτό? Πώς το λένε? Εγώ γεννήθηκα ξανά και βγήκε τώρα έχει βγει δηλαδή. Προχτές! Καλωρίζικο, καλωρίζικο. Εκεί που είστε μαζί, δεν περνάτε τέλεια όλη η ομάδα. Πού είναι, στο Καστελόριζο όλοι? Καστελόριζο, πολύ. Πού τα ξέρεις όλα, ρε παιδί μου, ποια ομάδα είναι εκεί? Η Βόνη, ο Αντώνης. Α, η οικογένεια εννοείς. Οικογένεια, αλλά και φίλοι. Α, και φίλοι. Καλωτάξιδο. Είναι τόσο ωραία. Έχετε πάει στο Καστελόριζο? Όχι. Είναι καταπληκτικά, παιδιά, στο Καστελόριζο. Συγγνώμη, αλλά αλήθεια είναι. Έχω κάνει διακοπές 12 μέρες στο Καστελόριζο που είναι σαν σκηνικό το νησί αυτό. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό. Δηλαδή δεν έχετε ιδέα πόσο ωραία μπορείς να περάσεις εκεί. Να περνάτε όμορφα και καλωρίζω και το τραγούδι. Και καλημέρα και σε όλους. Και είμαστε εδώ στη φωλιά των Κούκου με τον Γιώργο Ηλιόπουλο σήμερα στην παρέα μας από τις Μέλισσες. Έχουμε να πούμε πολλά με τον Γιώργο. Εννοείται πως έχουμε και άλλες Μέλισσες στην παρέα μας. Αλλά επειδή μπορεί να είναι και κάποια έκπληξη για τον Γιώργο. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να ανοίξουμε και όλα τα χαρτιά μας. Και επειδή η Δήμητρα Καλφούτζου θα είναι και κοντά μας, που είναι και η ειδική. Πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γιώργο. Όχι παραδοσιακά από το νούμερο 14. Πήρε τα όμως, η αλήθεια είναι ότι χθες το βράδυ έβλεπα ταυτόχρονα μπάλα και survivor. Γιατί χθες την μπάλα είδες καταρχήν, πες μου. Είδαμε και Γαλλία-Πορτογαλία, είδαμε. Ποιος κέρδισε? Και Γερμανία-Ουγγαρία, είδαμε και τα δύο Χ, 2-2 και τα δύο. Με ποιους ήμασταν? Τρεις μεγάλες ομάδες. Εμείς ποιοι ήμασταν? Εμείς ήμασταν λίγο Γάλλοι. Εντάξει. Εμείς ήμασταν λίγο Γάλλοι. Πάμε λίγο παραπάνω, παίζουν καλή μπάλα. Εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί έγιναν κοσμοϊστορικά γεγονότα στο survivor. Πάμε δηλαδή. Πούντα κάνα. Τι έγινε εκεί? Βλέπουμε εδώ πέρα τα Τζούνι Λιτζαλί. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το «Αχ, Ατζούν μας, είσαι και μαρτυριάρικο». Τι έκανε? Λένε πολλοί ότι άθελά του πρόδωσε τις εξελίξεις του Survivor, δηλαδή το ποιος αποχωρεί. Χθες το βράδυ εμείς παρακολουθήσαμε το Σάκη να παίρνει την τελευταία ασυλία για το φετινό Survivor και έτσι να σώζεται, να μην είναι προτινόμενος, επειδή πήρε δύο ασυλίες, γιατί τον είχε προτείνει ο Κόρο που είχε κερδίσει, και είχε κερδίσει την πρώτη. Και δεν θα το πιστέψεις, ξέρω να σου πω τη συνέχεια. Δεν μετά μου. Ο Κόρομι έδωσε τη Μαργιαλένα. Σωστά. Και μετά ο Σάκης έδωσε τον Κόρομι. Ακριβώς. Αλλά εντάξει. Τρεις προτινόμενους, Κόρο, Ασημακόπουλος και Μαργιαλένα, και ο Σάκης έχει σωθεί. Το βλέπουμε αυτό στο επεισόδιο. Μετά το επεισόδιο, γύρω στις 2 παρά ώρα Ελλάδος, ανεβάζει αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, ο Ατζούνι Λιτζαλί. Είναι live. Τι είναι αυτό? Στο Instagram. Βλέπουμε ένα πάρτι εκεί που είναι όλες οι παραγωγές του Survivor αυτή τη στιγμή στον Άγιο Δομήνικο. Δηλαδή το Μεξικό, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Όλοι οι παίχτες διασκεδάζουν. Ήθελε λίγο έτσι να τους αποφορτήσει. Live αυτό, έτσι. Live αυτό. Το ανεβάζει. Ο Λιτζαλί κάνει και το Μεξικό το Survivor. Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά δραστηριοποιείται και εκεί και με άλλα show στο Μεξικό. Άσχετο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ανεβάζει λοιπόν αυτό και ξεκινούν όλοι οι χρήστες του Instagram και του Twitter να λένε τι γίνεται. Γιατί λείπει η Μαργιαλένα από το συγκεκριμένο βίντεο? Γιατί λείπει? Μήπως έχει αποχωρήσει γιατί τα γυρίσματα έχουν κάποια διαφορά? Δηλαδή, βλέπουμε εμείς ένα επεισόδιο εδώ στην Ελλάδα το οποίο έχει γυριστεί περίπου, αν δεν κάνω λάθος, τρεις μέρες πριν τα λες, εκεί ακριβώς. Στον Άγιο Δομήνικο, όπως γίνεται συνήθως σε αυτά τα show. Κυριακή είναι η αποχώρηση. Ακριβώς. Ήταν Τετάρτη βράδυ. Ναι, οι μέρες βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, θα έχει τέσσερις μέρες μέχρι την Κυριακή. Ναι, αλλά βάλε την ώρα που φτάνει αυτό, αργεί το δρόμο το μοντάζ. Υπάρχει, αλλά, υπάρχει μία μέρα ρεπό πολλές φορές, οπότε μπορεί οι μέρες να είναι ακριβώς έτσι. Ξέρει και τα ρεπό το άτομο αυτό. Γίνεται λοιπόν αυτό, αρχίζουν να σχολιάζουν και ο Γιώργος Λιανός ανεβάζει ένα post, κάνει story δηλαδή, με ένα post στο Instagram.
και εξηγεί γιατί λείπει η Μαριαλένα. Θα δούμε και το post. Να το post. Επειδή με ρωτάτε αρκετοί για το Insta Live που έγινε πριν λίγο, η Μαριαλένα βρίσκεται στο νοσοκομείο για προγραμματισμένες εξετάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που απουσίαζε. Με hashtag survivor.gr. Μπράβο, ο άνθρωπος βάζει λοιπόν τα πράγματα στη θέση του. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν όλοι για ποιο λόγο λείπει η Μαριαλένα και okay, το εξήγησε ο Γιώργος Ολιανός. Έλα όμως που ο Ολιανός κατεβάζει αυτό το story και δεν υπάρχει τώρα στο Instagram του. Γιατί το κατέβασε? Έλαντε. Παιδιά, να σας πω κάτι, μπορεί να μην το κατέβασε ο Ολιανός. Να σας πω εμένα τι μου συνέβη. Εγώ είχα ένα story και ένα post και συγκεκριμένα δύο και εξαφανίστηκαν και τα δύο. Καταρίνα μου. Τώρα να στορκιστώ, να κάνω σταυρό μου, δεν θέλω. Όταν γίνεται όμως για ένα τέτοιο λόγο. Δεν τα έχω σβήσει εγώ, δεν είχαν πάρει το κινητό μου. Τα παιδιά εξαφανίστηκαν, ένα story και ένα post. Αλήθεια σας λέω. Όταν γίνεται όμως για ένα τέτοιο λόγο. Όχι, δεν έληξαν. Το post λύγει, δεν λύγει το post. Όταν όμως για ένα τέτοιο λόγο γίνεται αυτό το post για να εξηγήσει κάτι το οποίο απασχόλησε το κοινό το οποίο παρακολουθεί Survivor και όχι μόνο, φαντάζομαι ότι θα κοιτούσανε και θα έλεγαν: α, παιδιά, διαγράφηκε από την τύχη, θα το ξανακάνουμε. Γιατί δεν το ξανακάνανε? Μήπως τελικά όντως ο Ατζούνι Λιτζαλή, παιδιά, πρόδωσε την εξέλιξη του Survivor? Η ομάδα των social media που τρέχει το Survivor στο Sky ξημεροβραδιάζονται και λόγω της ώρας. Οπότε λογικά, επειδή αυτά έγιναν μεταμεσονύχτιες ώρες όλα αυτά που λες, έχουν διαδραματιστεί. Ναι. Δύο ώρα που κοιμόμασταν όλοι, γινόντουσαν πράγματα. Πάντως άρα, λοιπόν, Άγιο Δομήνικο γύρω στις 7, να ξέρεις το απόγευμα, γι' αυτό και δεν έχει νυχτώσει στα πλάνα που βλέπετε. Είναι περίεργο και από τον ίδιο τον Ατζούν δηλαδή να προδώσει την εξέλιξη του σοου. Θέλω περίεργο. Να πω, παιδί μου, εντάξει, είναι η παραγωγή του, είναι δυνατόν τώρα, ούτε κατά λάθος δεν το κάνει. Σίγουρα αυτό. Είναι έμπειρος, αλλά πολλές φορές συμβαίνουν, παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες. Ο άνθρωπος πάνω στο τσακίρι και έφυγε να ευχαριστήσει εκεί τους παίχτες, ανέβασε το live και ίσως προδώσε. Υπάρχει για το άλλο, παιδιά, λίγες μέρες μείνανε. Λίγο κουβέντα παραπάνω δεν βλάπτει. Δηλαδή, εσείς, να το πω, εσείς πιστεύετε ότι θα φεύγει η Μαριαλένα όμως? Δηλαδή, περίεργο. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα φεύγει ο κόρο. Δεν τον βλέπω πολύ στεναχωρημένο. Εκεί πέρα. Το παρατηρούσαμε. Την πορτοκαλί την μπλούζα είναι. Να. Σωστό. Εκεί. Αλλά όλοι χορεύουν με κάποιο κορίτσι. Αυτό είναι μόνο του. Επίση, τόση ώρα εγώ κοιτάω τι κάνει αυτό να και μπράβο. Και μπράβο, γιατί αυτό είναι ρεπορτάζ. Έτσι γίνονται τα ρεπορτάζ. Όχι μόνο ότι δεν είναι η Μαριαλένα. Είναι ο Σάκη στεναχωρημένο. Φαίνεται στο μάτι. Είναι, περίμενε. Δεν είναι στενοχωρημένος γιατί ξέρει ότι είναι στο νοσοκομείο και είναι καλά, ή δεν είναι στενοχωρημένος? Είναι στην Ελλάδα, γιατί είναι σε λίγες μέρες. Δεν μπορεί να λες τη μία είσαι η ζωή μου και μετά να χορεύεις εκεί με άλλες. Στο σημείο που έχουν φτάσει, μπορεί οι τελευταίοι παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν να μείνουν εκεί και να επιστρέψουν και όλοι μαζί. Έτσι συμβαίνει και αυτό. Πολύ σωστό. Οπότε μπορεί να διασκεδάζουν όλα μαζί τα παιδιά και να έρθουν τέσσερις πίσω που δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδελεχές ρεπορτάζ, Γιώργο, και πάμε στο νούμερο 13. Πάμε στο νούμερο 13 και όπως... Και στο νούμερο 13. Θα το πάω εγώ το νούμερο 13. Το νούμερο 13, γιατί να σας πω κάτι, δεν ζεσταθήκατε. Χθες το βράδυ δεν ήταν η απόλυτη πρώτη καλοκαιρινή βραδιά που αισθανθήκατε? Μόνο με κλιματιστικό. Το κοντίζω δεν μας άφησε να το καταλάβουμε. Σας περίμενε, ήσουν μόνο μέσα, βγήκες λίγο έξω στον μπαλκόνι, λίγο να δεις ποια είναι η θερμοκρασία? Όχι. Εγώ έσκασα. Εγώ που βγήκα έξω στο μπαλκόνι, θέλω να σου πω ότι ήταν πραγματικά μια ζεστή βραδιά. Πάμε να συνδεθούμε, σας παρακαλώ πολύ, με την Άντια Ρίγα. Επιτέλους, κορίτσι μας. Αυτό πάει όταν κάνει αυτά. Ήρθε η δικαίωση. Καλημέρα. Δεν ήμουν προετοιμασμένη. Είναι το στρώμα μου διπλό. Φαίνεται. Κατερίνα μου, προετοιμάσου ψυχολογικά και πραγματικά απόλαυσέ με κάτω από τον ήλιο. Αυτός ο καύσωνας πολύ μου πάει τελικά, με βλέπετε. Πολύ σου πάει, πάρα πολύ σου πάει όμως. Μα άκου λίγο, είναι τέλειο το μαγιό, είναι τέλειο το καπέλο, είναι τέλειο τα γυαλιά. Είναι τέλειο το κορμί. Είναι τέλειο το κορμί, είναι τέλειο το κορίτσι, είναι τέλειο όλο. Είναι να μην σου πάει ένα πράγμα, άμα σου πάει, έτσι είναι. Λοιπόν, να σας πω ότι από χθες τον έχουμε καταλάβει πολύ καλά τον καύσωνα. Δεν ξέρω αν με βλέπετε με το καπέλο. Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε άλλο. Να βγάλω το στυλ. Όχι, όχι, να μην το βγάλεις με τίποτα, είναι τέλειο. Να σας πω ότι πραγματικά έχει αρχίσει η θερμοκρασία και ανεβαίνει και θα ανέβει κι άλλο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά βλέπετε τι σας προτείνω. Θα πάρετε τις θαλασσίτσες, τα καπέλα τα μεγάλα και μια χαρά. Εμείς δεν λυπόμαστε καθόλου αυτό που μας προτείνεις. Εκτοξεύονται Αθήνα 37, Θεσσαλονίκη 38, Καλαμάτα 39 και Πρέβεζα 39 αύριο. Λαμία 40, Πάτρα 40, Σέρι 40, Λάρισα 41 και το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Αγρίνιο 43. Καταλαβαίνετε, τον καύσωνα θα τον νιώσετε στο πετσί σας όπως τον ένιωσα κι εγώ, διότι εδώ τον έχω από χθες. Hello. Hello, ούτε σε εσάς.
γι' αυτό ήμουν προετοιμασμένη. Λίγο να δούμε καλημέρα. Τα συμβόλαια. Γεια σου, Κάψο. Σε μαυρίσατε όλοι. Δηλαδή ήταν δυνατόν τέτοιο καύσωνα να τον αφήσω εγώ σε ηρεμία, όπου ο καύσωνας από πίσω κι εγώ. Μήπως να μπείτε κάτω από το καπέλο μου, χωράμε αν θέλετε. Παιδιά, λίγο υπομονή μέχρι την Κυριακή. Πες καύσωνα. Κουτιές πολλές, νερά πολλά, ναι. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στη θάλασσα. Ναι, είναι καλά τα λέτε, τι άλλο. Πάμε για βουτιά. Πάμε για βουτιά. Μπαίνει καλά μέσα. Εντάξει, ωραία. Α, μπαίνει ο καύσωνας. Καύσωνα, Θεέ. Ο καύσωνας μπαίνει. Εσύ θα μπεις μαζί με τον καύσωνα. Δεν έχω να πω κάτι, όπως καταλαβαίνετε. Την τύχη μου την έχω δει 4 χρόνια. Δηλαδή, πραγματικά κρατάω τα μικρόφωνα. Έχω τα κινητά στην πλάτη. Πώς να μπορώ να βουτήξω. Κάψω να περίμενε με λίγο να αποχαιρετήσω και έρχομαι. Μη φύγεις. Περίμενε με. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι τα καλύτερα μα τα φιλά για το τέλος. Ωραία, μάνα μου. Γεια σας. Είσαι υπέροχη. Δεν λες τίποτα. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Ζεσταίνεστε? Πάρα πολύ. Ζεσταίνεστε, ε? Όχι. Γιατί έχει καλό κλιματισμό εδώ μέσα, παιδιά. Α, γι' αυτό, ναι. Πολύ ωραίος ο καύσωνας. Ναι. Μόνο ωραίος. Πολύ ωραίος και ο δικός μας καύσωνας. Φυσικά. Και ο έξω καύσωνας. Γενικά να υπάρχουν καύσωνες. Ναι, ναι. Να μας εκτοξεύουν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε άλλο ένα μάθημα, άλλη μια εξεταστική. Θέλω να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Είμαστε. Εντάξει, θα σας έχω κατηγορίες, δηλαδή μαθήματα, τα οποία σίγουρα θα συναντήσουμε φέτος το καλοκαίρι. Και Κατερίνα, θα ξεκινήσω με εσένα. Θα γυρίσουμε. Θέλεις να γυρίσουμε τα μόνιτορ. Α, ναι καλέ, ας γυρίσουνε τα μόνιτορ. Μπαριές. Έτσι. Μια μέρα είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όπως πάντα με τη συμμαθητριά σας, την Κατερίνα, η οποία θα κάνει το ποδαρικό. Και η κατηγορία σου, Κατερίνα, το μάθημά σου είναι Ολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι κοντεύουν τώρα να ξεκινήσουν και αυτοί. Ναι. Σε ακούω, 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Ολυμπιακοί αγώνες 2021. Τόκιο, ελληνική σημαία, ομάδες χρυσό μετάλλιο, αργυρό μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο, χώρες Πετρούνιας, Βασιλική Μιλούση, Γιώργος Καπουτζίδης, μου ήρθε γι' αυτό. Πώς το λένε, μπράβο Κατερινάκη μου, μπράβο απουσιολόγε μου. Τα βρήκες σχεδόν όλα, εκτός από τη μασκότ. Βρήκες το Τόκιο, το μετάλλιο, μου είπες πολλά μετάλλια, εγώ το είχα γενικό. Τον Πετρούνια και τον Καπουτζίδη, δεν βρήκες μόνο τη μασκότ, αλλά είσαι εξαιρετική, Κατερίνα μου, μπράβο. Ευχαριστώ, μπράβο. Καλά. Next. Θα χαρεί και η μαμά μου που είναι τα σκάλα και... Στέφανε, είμαι σίγουρη ότι είσαι μπροστά από τηλεόραση και μας σαμπουκιάζει σουβλάκια όσο βλέπεις τους αγώνες. Ποτέ, τώρα θα πας σε ένα σουβλατζίδικο και θα παραγγείλεις κάτι. Παραγγελία σε σουβλατζίδικο είναι η κατηγορία σου. Πίθανε, φλόπιτο, καλαμάκι, χοιρινό μοσχάρι, μπιφτέκι, κεμπάπ, γεμιστό κεμπάπ, με πιπέρι, πάπρικα, κρεμμύδι, με ντομάτα, λαδάκια, λάδι, ολικής. Το ήθελες και δίπιτο με ολικής, αλλά βρήκες μόνο το κεμπάπ και το καλαμάκι. Ποιο δεν βρήκα. Και το καλαμάκι. Δεν βρήκες, αγάπη μου, τις πατάτες, δεν βρήκες το τζατζίκι. Γιατί δεν βάζεις το τζατζίκι. Και το τυλιχτό. Είπες διπλόπιτο. Λοιπόν, Μαριλού μου. Είναι δυνατόν να μην έχεις πιτζατζίκι. Διπλόπιτο χωρίς τυλιχτό υπάρχει. Είναι τα καλύτερα μας χρόνια με στα θερινά τα σινεμά. Θερινό σινεμά, 10 δευτερόλεπτα για σένα. Popcorn, αναψυκτικό, τορτίγες, ταινία, εισιτήριο, οθόνη, χαλίκια, καρέκλες σκηνοθέτη. Μόνο ένα βρήκες μόνο το popcorn, δεν βρήκες τα κουνούπια που μαζώνουνε, τα τραπέζια, τα νάτσος και το φεγγάρι. Τα νάτσος είναι δεν γίνεται Μαριλού μου, δεν γίνεται Μαριλού μου. Δεν γίνεται, άμα ήταν η τορτίγια και το νάτσος το ίδιο, δεν θα το λέγανε τορτίγια και νάτσος. Κατάλαβες. Λοιπόν, η τορτίγια και το νάτσος το ίδιο. Δεν θέλω αντιρρήσεις, αγάπη μου. Δεν θα μου κάνει. Γιώργο μου, Γιώργο μου. Η κατηγορία σου έτσι είναι... ξερά. Ξεδιπλωθείτε με. Ελάτε ρε παιδιά στο Γιώργο ένα χειροκρότημα. Έτσι τελειώνει η εισαγωγή του. Άμα μάθει, δεν μαθαίνει.
κάμπινγκ. Πήγα καλά χθες και σταμάτησαν το χειροκρότημα. Να δεις τώρα που έχεις πάει ποτέ σε κάμπινγκ. Όχι. Δεν έχεις κάνει ποτέ σου κάμπινγκ. Αυτή είναι η τιμωρία σου. 10 δευτερόλεπτα για σένα. Σκάμπινγκ. Τουαλέτα, τουρκική, κουνούπια επίσης, θάλασσα, ήλιος, αλμύρα, τσισταριά, ντουζ ανοιχτό. Συνεχίζεις. Βρήκε ένα. Ποιο βρήκε. Α, βρήκε τη σκηνή. Άμα δεν είχατε και τη σκηνή. Εντάξει, πήρες τον πόντο σου. Πήρες τον πόντο σου. Δεν βρήκε. Μισό λεπτάκι. Δεν είχε τουρκική τουαλέτα. Είπες ότι υπάρχουν κουνούπια, αλλά χρειάζεσαι το αντικουνουπικό. Δεν βρήκε το αντικουνουπικό. Δεν είμαστε τώρα τίποτα. Η κονσέρβα. Το στρώμα, Γιώργο μου. Το στρώμα. Μισό λεπτάκι. Στρώμα με κάμπινγκ δεν είναι. Και τον υπνόσακο. Παρ' όλα αυτά πήρε το ποντάκι σου. Να είσαι ευχαριστημένο και θα τελειώσω. Στρώμα, μωρέ. Πού πάτε εσείς για κάμπινγκ. Ο επίλογος, όπως πάντα, ανήκει στην Τζόρτζια. Και Τζόρτζια, έλα. Εντάξει. Το καλύτερο. Να βαγωσώ στις 10 δεύτερα. Να βαγωσώ στις όγορεν σεξι. Αντιλιακό, χιλιακή. Το κόκκινο το σωσίβιο. Βουτιά στη θάλασσα. Με σώζει. Πνιγμός, Baywatch, ξαπλώς στην παραλία, ήλιος. Βρήκες ένα, βρε Τζόρτζια, το φιλί της ζωής. Το είπα, με σώζει, είπα, επειδή είμαι δεμόσαστο ήλιο, το με σώζει, είναι πνίγω με. Κάνω σχήμα, σφυρίχτρα και φιλί ζωής. Δεν βρήκες. Το πνιγμό δεν τον είχατε, ρε παιδιά. Η συμμαθήτριά σας η Καραβάτου θα μας δώσει τώρα, όπως πάντα, να γυρίσουν τα μόνιτορ, να μας δώσει όπως πάντα τη βαθμολογία ως απουσιολόγος. Πάμε, λοιπόν, ως απουσιολόγος θα σας πω ποια είναι τα αποτελέσματά μας. Η Τζόρτζια 1 πάει στους 9 βαθμούς. Ο Γιώργος 1 πάει στους 7 βαθμούς. Κάτι γίνεται. Η Μαριλού 1 πάει στους 4 βαθμούς. Εγώ κάνω. Ο Στέφανος 2 πάει στους 6 βαθμούς. Η Κατερίνα... 4! Τι δεν μ' αράζει, ήταν αυτό τη γνώση. Έχασα την πρωτιά. Αλλαγές, αλλαγές, αλλαγές. Μπράβο σας. Ήτανε δύσκολο όμως σήμερα. Ήτανε δύσκολο. Ήτανε δύσκολο. Έπεται και συνέχεια. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Πιο δύσκολη. Άσε μας βρε. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Την Ελισάβετ Κυρίτσι και ακούστε να δείτε τώρα. Ο κύριος Λευτέρης Λαζάρου είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ προχωρημένος. Δηλαδή... δεν είναι μόνο γευστικά, είναι και προσωπικά. Δηλαδή πάει τη Σουηδία σε άλλο επίπεδο. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, απλά δεν του το έχεις αυτό. Okay. Επίσης η Χριστίνα Μπόμπα έχει πλέον ένα ροζ δωμάτιο, γεμάτο ροζ μπαλόνια και μια εντελώς ροζ ζωούλα με δύο ροζ μωράκια στην αγκαλιά της γιατί γέννησε επιτέλους. Και τέλος η Σάρων Στόουν, παιδιά, που δεν το περίμενες, δεν το ας πούμε. Έχεις. Γιατί κανείς δεν πιάνει αυτό το ιερό το τέμ του Hollywood που λέγεται Meryl Streep. Την πιάνει στο στόμα της και να σας πω κάτι, έχει και δίκιο στο νούμερο 10.
Εντάξει, υπάρχουν οι άνθρωποι που καθαρίζουν τα τζάμια του σπιτιού τους όπως όλοι μας. Υπάρχει και αυτό το κορίτσι που χρησιμοποιεί χέρια και πόδια, κάνει σπαγκάτ και κατακόρυφα με τα ξεσκονόπανα να δουλεύουν στο φουλ, δίνοντας παράσταση. Τώρα, για στραφτερό αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Το stretching που κάνει ωστόσο είναι επικό. Καλημέρα σας. Το κουκουδελτίο ήρθε για να καθαρίσει. Ιούνιος, μήνας του Pride και του Euro και δείτε πώς συνδέονται γλυκά αυτά τα δύο. Σουηδοί οπαδοί καταρχάς φόρεσαν στολές με φορέματα στα χρώματα της χώρας τους και πανηγύρισαν μέσα και έξω από το γήπεδο τη νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Όταν ρωτήθηκαν γιατί ντύθηκαν με αυτόν τον τρόπο, απάντησαν πως θέλησαν να καταρρύψουν τα στερεότυπα. Από την άλλη, η UEFA που αρνήθηκε το αίτημα των Γερμανών να φωτίσουν το γήπεδο του Μονάχου στα χρώματα του ουράνιου τόξου στον χθεσινό αγώνα με την Ουγγαρία, αντιδρώντας έτσι στο απαράδεκτο ομοφοβικό νομοσχέδιο του Όρμπαν που κάνει διακρίσεις εις βάρος των και ατόμων, άλλαξε το λόγο της στηρίζοντας η ίδια την LGBTQ κοινότητα. Ωστόσο, έξω από το Allianz Arena πριν από το μάτς των Γερμανών με τους Ούγγρους, η Διεθνής Αμνηστία μοίρασε rainbow σημαίακια στους φιλάθλους. Έφτασαν τα τανιμανιδάκια και το σπίτι του Σάκη έχει πια τρεις γυναίκες. Με αυτή την τρυφερή φωτογραφία, ο Σάκης Τανιμανίδης ανακοίνωσε τον ερχομό των κοριτσιών του, γράφοντας την ανάρτησή του στο Instagram πως η χθεσινή ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα εκείνου και της μαμάς Χριστίνας Μπόμπα, επί δύο. Ο Χαζομπαμπάς μοιράστηκε με τους followers του και ένα στιγμιότυπο από το δωμάτιο με τα ροζ μπαλόνια. Παιδιά, να σας ζήσουν οι κορούλες σας. Αν είστε από αυτούς που διατηρείτε καλές σχέσεις με τους πρώην σας και μπορεί, ας πούμε, να βγαίνετε κι όλοι μαζί με τους νυν σας, μόλις βρέθηκε ο μπαμπάκας σας, Λευτέρης Λαζάρου, του οποίου την πρώτη κόρη από τον δεύτερο γάμο πια τη βάφτισε. Έχετε καταφέρει να έχετε μια εξαιρετική σχέση με την πρώτη σας σύζυγο, που μου είπατε ότι παντρευτήκατε νωρίς, αλλά ίσως και γι' αυτό δεν πήγε καλά ο γάμος. Όχι, ο γάμος δεν πήγε καλά, αλλά πήγε μια πάρα πολύ μεγάλη φιλία και ταξιδεύει ακόμα. Και την αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρω ότι με αγαπάει και εκείνη. Πόσο καιρό είχατε μείνει δηλαδή παντρεμένοι? Παντρεμένοι νομίζω κάτω από χρόνο. Και πώς έχετε καταφέρει και τα έχετε φτιάξει τόσο όμορφα που η πρώην σύζυγος είναι η νονά της δεύτερης κόρης σας ή της πρώτης κόρης σας με το δεύτερο γάμο. Μπορώ να σου πω ότι για αυτά πρέπει να βοηθήσουν και οι νέοι σύντροφοι. Εννοείται. 100%. Αν δεν το βοηθήσουν δεν βγαίνει. Είναι δύσκολο. Όταν ζήτησε να βαφτίσει την Ηλέκτρα, δεν το αρνήθηκε κανείς. Στην Ελεονόρα τα είπε ο σεφ, δηλαδή κάπου τερμάτισε η φάση. Εντάξει, παιδιά, έγινε και αυτό. Η Sharon Stone μίλησε και τι δεν είπε για τη Meryl Streep σε συνέντευξή της. Οι δηλώσεις της έγιναν viral και κάποιοι έσπευσαν να πούν πως μάλλον η 63χρονη ηθοποιός βιάζεται να τερματίσει την καριέρα της. Η δουλειά ήταν έτσι στημένη ώστε όλοι να ζηλεύουμε και να θαυμάζουμε τη Μέριλ. Γιατί μόνο η Μέριλ έπρεπε να είναι η καλύτερη. Νομίζω πως η Μέριλ είναι εξαιρετικά υπέροχη γυναίκα και ηθοποιός. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ειλικρινά, υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί εξίσου ταλαντούχες με τη Μέριλ Στριπ. Η Βαϊόλα Ντέιβις είναι εισάξια της Μέριλ Στριπ. Η Έμα Τόμψον, η Τζούντι Ντέιβις, η Ολίβια Κόλμαν, η Κέιτ Βίνσλετ. Αλλά λες Μέριλ και όλοι πέφτουν στο πάτωμα. Εγώ είμαι πολύ καλύτερη κακιά από τη Μέριλ. Η Μέριλ δεν θα ήταν καλή στο Βασικό Ένστικτο ή στο Καζίνο. Η Φόρτσα Σάρων τα είπε στο everythingzoomer.com και τώρα μεταξύ μας είμαι σίγουρη ότι πολλές τα ξεφύσηξαν με ανακούφιση λέγοντας επιτέλους κάποιος το είπε. Και περνάμε στην κατηγορία Survivor για να λύσουμε κάποια μυστήρια με τη βοήθεια της Ελένης στο Love It, το 6-1. Η Ελευθερία Ελευθερίου αποκάλυψε ότι υπήρξε ερωτική συνέβρεση στο παιχνίδι. Πάει κάπου το μυαλό σου? Μα λογικά για Μαριαλένα Στάκη. Λογικά όλον το μυαλό εκεί πήγε. Όταν δεν βγάζει error 404 όπως της Καρολίνας στο Καλό Μεσημεράκι. Με ποιον δεν μπορούσες καθόλου να μιλήσεις? Να μιλήσω, να ανταλλάξω κουβέντα. Ναι, όχι ένα καλημέρα. Να μιλήσεις. Πιάσεις ψιλοκουβεντούλα που λένε κάτω από τον Θήμικα. Με τη Μαριάννη φυσικά υπήρχε επικοινωνία error. Με τη Σοφία λίγο υπήρχε επικοινωνία λίγο error. Ο Ντάφη υπήρχε επικοινωνία error. Πόσο άλλο? Με τον Άλεξ. Άλεξ. Όχι, δεν υπήρχε επικοινωνία error. Δεν απλά υπήρχε επικοινωνία. Είχαμε διαβάσει πολύ ο ένας τον άλλον, οπότε απλά ήταν άλλα μυαλά. Να κάνεις φορμάτ, δοκίμασες? Όχι. Γιώργο, αυτή είναι η αγαπημένη σου εσένα, έχω καταλάβει. Καρολίνα. Ναι, όχι. Όχι, εντάξει. Μαριαλίνα συμπαθώ εγώ. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι η άλλη κοπέρα που χορεύει.
Η Νικολέτα δεν είναι αυτή που σου αρέσει. Και η Νικολέτα, αλλά βγήκε τώρα η Νικολέτα. Από ό,τι καταλάβαμε, η Καρολίνα μόνο με τον εαυτό της μπορούσε να επικοινωνήσει, άντε και με κανένα κούτσουρο εκεί στον Άγιο Δομήνικο, όπως έκανε ο Ντάφη. Όχι, ρε, μόνο τέσσερις έβγαλε, τέσσερις και τον Άλεξ. Και τους άλλους πρόλαβε να τους δει. Μπήκε και στα μισά του παιχνιδιού, δεν είχε προλάβει να τους γνωρίσει. Ήταν στου αμίγκου, μωρέ, κόρο, ασυμακόπουλο κτλ. Δεν βλέπει ότι δεν μιλάει με κανέναν από όλου αυτού. Με έναν παπάκι με αυτόν δύσκολο. Έρο να νίκατε μάχαν, το είπε. Ω, ήταν πολύ δυνατό αυτό που είπε. Αυτό είναι καινούργια έκφραση το έρο, λέμε επικοινωνία έρο. Κατάλαβα, εγώ μάλλον είναι αργό τη νεολαία τώρα και εμεί εδώ. Και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Άνθρωποι, θα μα βοηθήσει η Τζόρτζια σε αυτά. Εξαιρετικά. Το... Και μα λύθηκε και η πορεία για το Σάκη τη Μαργιαλένα μετά από τον Τάφη ήρθε η. Ξέρω, αυτό χρειαζόταν. Θυμήθηκαν τα παλιά μου, τα παιδιά. Χρειαζόταν να το συγκεκριμενοποιήσει, α πούμε, και η Ελένη. Δηλαδή, γιατί να το πει αυτό. Λογικά, πού πάει το μυαλό σου, παιδιά, δεν ξέρω. Αν έγινε κάτι, έγινε. Αν υπήρξε ερωτική συνέβρεση, γιατί να πα και να πει συγκεκριμένα. Ε, λογικά αυτοί οι δύο θα ήταν. Εγώ νομίζω είναι ότι αν ήταν αυτοί οι δύο, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, δεν θα το υπονοούσαν όλοι. Θα λέγανε είναι αυτοί. Για να το υπονοούν είναι κάτι άλλο. Πιστεύεις. Ναι, μα είναι τόσο εκεί έξω αυτό που ναι. Είναι και να κάνει δύο. Συνεχώς το υπονοούμενο πάει αλλού. Οπότε η Ελένη το λέει για να ρίξει στάχτη στα μάτια. Μπορεί αυτό να έγινε στην αρχή. Που είχαν μπει όλοι μέσα και ήταν στα ντουζένια τους. Τώρα προς το τέλος. Δύσκολες ναι. Είσαι και κουρασμένος εσύ που ξέρεις από reality επιβίωσης. Από ό,τι λέγανε οι παίχτες τότε στο reality επιβίωσης, πάντως τίποτα. Λέει παιδιά, πολύ κούραση. Έτσι λέγανε, δεν ξέρω αν μας κοροϊδεύουν. Δεν επιβιώνουν όλα, ας πούμε. Εκεί. Και πάμε τώρα σε αυτό που δεν το γνωρίζαμε. Εσείς το ξέρετε για τον κύριο Λαζάρου, ότι η πρώην γυναίκα του έχει βαφτίσει την πρώτη του κόρη. Φυσικά και δεν το ξέρω. Από το δεύτερο του γάμο. Και να μας το λέγανε, θα λέγαμε, έλα τώρα, στην πλάκα, τι είναι αυτά που μας λες. Δηλαδή, ακούγεται πολύ ξένο, όχι μόνο με την ελληνική νοοτροπία, νομίζω και γενικότερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι άνθρωποι. Διαλέγουν ξεχωριστούς δρόμους, έστω μετά από πολύ λίγους μήνες γάμου. Άρα, θέλω να πω ότι δεν έφτασε στο σημείο να ζήσουν πράγματα μαζί. Και μετά προτείνει η ίδια η πρώην σύζυγος να βαφτίσει το πρώτο τους παιδί κιόλας. Και η νυν σύζυγος, με πολύ μεγάλη χαρά, λέει φυσικά να γίνει νονά. Βέβαια, δεν έχει τόση. Δεν την άφησε για τη δεύτερη πρώτον. Δεν έχουν αυτή την τριβή, γιατί δεν έχουν μαζί παιδιά σου. Λέει, ήταν παντρεμένοι κάποιους λίγους μήνες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι είναι απλά μείνανε φίλοι. Με την πρώτη σύζυγο δεν έχουν παιδιά. Αυτό, δεν έχουν παιδιά. Δεν έχουν αυτή την τριβή να δίνει διατροφές, να τσακώνονται για κανένα παιδί και τέτοια. Δεν έχει να λέει. Απλά έμεινε φίλη του κολλητή και μετά την γνώρισε και η δεύτερη σύζυγος. Για να φτάσει, ας πούμε, στο σημείο. Να προτείνει η πρώην σύζυγος να βαφτίσει το παιδάκι, αυτό που μόνο του δείχνει μια πάρα πολύ καλή σχέση. Αλλιώς δεν γίνεται. Όχι, μία φορά πρώην για πάντα πρώην. Εδώ κάνουμε το σταυρό μας και αμά να τις βγάλουμε από τη ζωή των ανθρώπων που έχουμε επιλέξει να είμαστε μαζί. Θα την κάνουμε και κουμπάρα. Ξέρετε τι λένε για τους κουμπάρους. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να είναι στο συγγενολόγιο ό,τι να γίνει με τα κουμπαριά. Πώς θα φτάσει αυτή η κουμπαριά μέχρι την Εγώ νόμιζα ότι θα φτάσει αυτή νομίζω ότι θα πει εντάξει τι γάμο ήταν, πώς ήταν στο Las Vegas και δεν μετράει. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω μόνη μου. Λοιπόν, τι λέγαμε, γιατί το έχασα τελείως. Δεν θα σου πω κι άλλα. Σας ακούς κάτι και μετά μένεις αυτό το κάτι, δεν έχεις ακούσει την υπόλοιπη. Ελπίζω να μην έχει υποθεί κάτι, το οποίο να μην έχω ακούσει. Στο replay το βράδυ. Στο replay το βράδυ αυτό. Πολύ ωραία. Εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους πάντως, άμα θέλετε να το ξέρετε. Δηλαδή, γιατί και αυτό που είπε, δεν ξέρω αν υπόθηκε, γιατί σας είπα, έχασα την κουβέντα από κάποιο σημείο και μετά, αλλά αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την νυν σύζυγο του κυρίου Λαζάρου αυτή η σχέση, όπως το είπε βέβαια και μην πεις κάτι. Όχι, όχι, δεν έχω. Υπάρχει η κλασική ατάκα που θα μπορούσε βέβαια να πει με μεγάλο χαμόγελο η νυν σύζυγος και να πει, έλα μωρέ τόσος κόσμος. Ναι, εκεί να πάμε, καταλαβαίνεις. Ναι, θα μπορούσε και με χαμόνο το αποφύγει. Ρε παιδί, όλοι έχουμε κάποιον πρώην που έχουμε μείνει φίλοι. Βέβαια, αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω κανέναν που δεν έχει ένα πρώην ή μία πρώην που έτσι είναι, μείνει φίλοι, ρε παιδιά. Έτσι γιατί είναι. Το έχει κάνει τον κύκλο του, έχει τελειώσει με αυτή την ιστορία και μπορείς να είσαι φίλος. Είναι και γλυκό, δεν ξέρω. Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτών των πραγμάτων. Ναι. Μπορεί να με βρίσκεται έτσι παράλογη και παράξενη, αλλά πραγματικά όταν έχεις μοιραστεί κάτι με κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, και... Δεν πρόλαβα να μοιραστούν 8 μήνες οι άνθρωποι. Δεν λέω για 8 μήνες, ρε παιδί μου, αλλά πες ότι έχεις, ας πούμε, μία σχέση. Δεν έχουν παιδιά. Ρε παιδιά, στάσου, αφήστε τα παιδιά. Δεν λέω, ας πούμε, για κάποιον που έχει. Λένε μήπως έχεις μοιραστεί αρκετά για να είσαι και φίλος μετά αυτό. Ρε παιδί μου, έχεις μία σχέση και 4 χρόνια, για παράδειγμα, έτσι. Και
Α, είχε παιδί με την πρώτη. Ακόμα παιδί. Καλύτερα. Ακόμα είδες, πιο σπουδαίο, ορίς. Λοιπόν. Είδες. Ακόμα πιο σπουδαίο. Α, ακόμα πιο σπουδαίο. Την Αθήνα του μιλάω. Αλλά λέω, έχει ας πούμε μια σχέση. Α, πες ότι δεν έχει παιδί. Παλιότερα, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορεί να έχει καλή σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Αν έχετε χωρίσει έτσι όμορφα κτλ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σημαντικό στη ζωή σου. Νομίζω ότι για να έχει καλέ σχέσει, βασική προϋπόθεση είναι να έχει παιδί. Νομίζω αν δεν έχει παιδί, είναι εκεί που δεν σε ενδιαφέρει κανονικά. Ο καθένα στον δρόμο του, αυτό που λέμε μακριά αγαπημένη. Ναι, ρε παιδάκι μου, αν, δεν σου λέω, ας πούμε, αν τα έχει με κάποιον ένα μήνα. Αν τα έχει 4-5 χρόνια με κάποιον άνθρωπο. Άμα είχε καλέ σχέσει, φαντάζομαι δεν θα χώριζε κιόλα. Θέλω να πω θα κάτι. Χώριζε γιατί μπορεί να μην ήθελε να έχει άλλα πράγματα με αυτόν τον άνθρωπο. Να μην σα έλεγα άλλα πράγματα. Κάτσε, κάνε 4-5 χρόνια σχέση. Κάτσε μετά, σου έτσι γίνεται παράδειγμα. Καλά το είπα όμω τώρα. Δηλαδή δε το κι αλλιώ. Θα βγω να τα πω άμα είναι. Να πάμε να πούμε να σα ζήσουν τα δίδυμά σα. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή εδώ. Τι ωραία εικόνα που είναι, Παναγία μου και Χριστέ μου. Φαίνεται, ακούστε τι βλέπω στο πρόσωπο του Σάκη Τανιμανή. Βλέπω αυτή την κούραση, την αγωνία και τη χαρά ταυτόχρονα σε ένα μέτωπο. Μιλάμε, είναι ιδρωμένος ο άνθρωπος, έχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πήγανε όλα καλά, οπότε είναι πολύ ευτυχισμένος και είναι πολύ μεγάλες στιγμές. Μπράβο να σας ζήσουν, παιδιά. Παρά τις όποιες δυσκολίες στο τέλος, και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο παππούς, ο κύριος Στέφανος. Ο μπαμπάς, ο κ. Στέφανος Τανιμανής, ο μπαμπάς του Σάκη Τανιμανής, με ένα πολύ γλυκό post που έκανε. Το οποίο διαγραφεί, δεν το ξέρω. Μεταξύ άλλων λέει ότι με πείσει το Θεό, όπως Σάκης και Χριστίνα κτλ. Και είναι βέβαιο ότι παρά τις όποιες δυσκολίες στο τέλος, όλα θα πάνε καλά. Που σημαίνει ότι τα παιδιά το πάλεψαν πολύ όμορφα και ειδού. Μπράβο. Η περιουσία τους για μία ζωή ολόκληρη. Μπράβο, μπράβο. Και τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα, τη Sharon Stone. Δεν, εγώ να σας πω κάτι, διαφώνησα με το αρχικό σχόλιο της Ελισάβετ στο βίντεο που είπε ότι η Sharon Stone θέλει να τερματίσει την καριέρα της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος άνθρωπος που λέει απλώς τη γνώμη του τερματίζει την καριέρα του, ας πούμε, και δεν είναι ότι εκφράστηκε και άσχημα η Sharon Stone επί της ουσίας. Είπε ότι είναι μια απίθανη γυναίκα, η Meryl Streep, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκε, ότι είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, αλλά δεν είναι η μοναδική πάρα πολύ καλή ηθοποιός που υπάρχει. Πολύ... Δηλαδή... Γερό το τέμ. Επίσης, να τερματίσουμε την καριέρα μου στα 63 και εγώ θα ήθελα. Δηλαδή, να τη συνεχίσω να γίνω η Sharon Stone, να φτάσω στα 63, να πω κάτι για τη Meryl Streep, να την τερματίσω. Αλλά η ερώτηση που της έγινε ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, ποια ήταν η ερώτηση. Μιλάει για την πορεία της και γυρνάει ο δημοσιογράφος και της λέει. Και το έφτασες, λέει, το 2019, επιτέλους να συνεργαστείς με την Meryl Streep. Α, και του λέει, επιτέλους ήταν. Ναι, θα σε σταματήσω και του λέει, δεν είπες επιτέλους συνεργαστήκαμε. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο φτιάχνει, χτίζει το Hollywood, ότι δεν έχουν όλοι μία θέση στο τραπέζι. Άρα εμένα μου ήρθε, ας πούμε, μία θέση να κάτσω στο τραπέζι. Και ότι πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή το ορόσημο στην καριέρα σου, να είναι να συνεργαστείς με τη Meryl Streep. Ενώ, ας πούμε, υπάρχουν, λέει, τόσο πολύ καλές, αυτό που είδαμε το απόσπασμα, ότι έχει πάρα πολλές γυναίκες που είναι εξίσου καλές. Όχι ότι είναι καλύτερες. Ότι δεν είναι καλή αυτή. Ναι. Και επιπλέον, πραγματικά, και στην άλλη δήλωση που έκανε, αυτό που είπε ότι δεν θα ήταν καλή, ας πούμε, στο καζίνο ή στο. Ναι, ότι έχει ρόλους που δεν είναι για τη. Χρειάζεται να είσαι κριτικός κινηματογράφου για να πεις ότι ναι. Λέει την αλήθεια. Φανταστείτε, παιδιά, το βασικό ένστικτο. Με τη Meryl Streep. Δηλαδή πραγματικά τα παιδικά μας όνειρα να καταρριφθούν. Να πούμε ότι είχε ένα πάρα πολύ καθαρό προφίλ. Δηλαδή το είχε χτίσει το Hollywood έτσι, αυτό σαν το τεμ. Και όταν έγινε, ας πούμε, το κίνημα το Me Too στην Αμερική, δεν είχε πάρει καμία θέση. Και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τις γυναίκες. Δηλαδή, Sharon Stone μέσα στο βιβλίο της έχει μιλήσει και για κακοποίηση και για διάφορα πράγματα. Και πάρα πολλές γυναίκες βγήκαν και μίλησαν. Η Meryl Streep κράτησε αυτό το καθαρό προφίλ. Αυτό δηλαδή ενοχλεί και τις άλλες. Α, μάλιστα. Οπότε έχει και αυτό το παρακλάδι, συζήτηση αυτή. Όχι, όχι, δεν το λέει γι' αυτό. Απλά εννοώ ότι όχι, δεν χρειάζεται στις... να είναι αυτό το ιερό το τέμα. Θέλω αυτό να πω στη συνείδηση των ανθρώπων. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Περίμενα ένα σχόλιο από εσένα, Γιώργο, για την κυρία που καθάριζε τα τζάμια με κάποιο τρόπο εντυπωσιακό. Δεν το έκανες. Όταν αποκτήσω σπίτι, θα μπορούμε να καθαρίσουμε παρέα. Εγώ σκέφτομαι, αλήθεια, πού θα φτάσουν οι άνθρωποι, τι θα σκεφτούν για να τραβήξουν, ας πούμε, λίγο την προσοχή και τα βλέμματα. Ω, καλά, αυτό δεν υπάρχει, ταβάνι. Είναι λίγο περίεργο, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ λίγο φοβήθηκα, μην πέσει. Αλλά φαντάζομαι είναι προσεκτική. Μην το δοκιμάσετε σπίτι παρόλα αυτά. Σας παρακαλώ, όχι, μην το δοκιμάσετε σπίτι. Εκτός και αν έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα που δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ποια είναι αυτά. Πάμε στο νούμερο 9. Έλα, τώρα αυτή η περίοδος, Δήμητρα, είναι η έκτακτη της έκτακτης και τα λοιπά. Αλλά σήμερα αυτό που φέρνεις είναι πολύ εντυπωσιακό έκτακτο. Και το φέρνω και από μακριά, αλλά ήρθε και κοντά.
Γιατί αν θυμάστε, ένα μήνα πριν περίπου είχαμε πει ότι ο Ντάνιελ Γκρέικ έρχεται στην Ελλάδα και μάλιστα είχαμε πει πού έρχεται, στο Πορτοχέλη, για τα γυρίσματα της ταινίας Knives Out 2, η οποία θα βγει το 2022 στο Netflix και θα είναι γυρισμένη στη χώρα μας. Τώρα λοιπόν κρατηθείτε, γιατί θα σας το πω. Είναι εδώ. Θα πάμε. Μην το συζητάτε. Πού είμαι. Ετοιμαζόμαστε για Πορτοχέλη. Πού είμαι. Λοιπόν, θέλουμε ένα αυτόγραφο, ρε παιδιά, μια συνέντευξη, ένα κάτι, ένα πλάνο. Κοίταξε να δεις. Άκουσε τώρα πώς έχουν τα πράγματα έτσι όπως τα μάθαμε εμείς. Είναι από την αρχή της εβδομάδας και ο Ντάνιελ Γκρέικ και ο Έντουαρντ Νόρτον και η Κέιτ Χάτσον. Είναι οι τρεις πρωταγωνιστές της ταινίας. Και με τους τρεις παιδιά. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι ο Ντάνιελ Γκρέικ κυκλοφορεί ελεύθερο στο Πορτοχέλη. Τον έχουν δει. Κυκλοφορεί άνετος, πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει από εδώ, πάει τις βόλτες του. Βεβαίως. Ο Έντουαρντ Νόρτον, μήπως ξέρεις περίπου που πάει, ας πούμε, που παίρνει τα λαχανικά του κάτι, μπορεί να κάνει κάποια διατροφή, αν ψωνίζει κάποια κοινόα κάπου. Γιατί ο Ντάνιελ Γκρέικ δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ο Ντάνιελ Γκρέικ. Συμφωνώ πάρα πολύ. Άρα, όλες μαζί είμαστε για τον Έντουαρντ Νόρτον. Θα πάω μόλις τελειώσουμε να κάνουμε το πράγμα που τον βρούμε. Όχι, 2-2 είστε, από ό,τι κατάλαβα. Α, ωραία, εγώ είμαι Έντουαρντ Νόρτον. Μια χαρά, δεν θα σα δώσω πληροφορίες στο επόμενο έκτακτο. Ελπίζω. Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω μερικά πράγματα για αυτά που σημαίνουν τώρα στο Πορτοχέλη. Να πούμε ότι είναι στην τελική ευθεία. Είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής, που είναι πολύ γνωστό για τα συνεδριακά κέντρα που έχει. Και μάλιστα είναι πλήρως ανακαινισμένο πρόσφατα. Ο Στέφανος θα μας πει ποιο είναι αυτό, για να πάμε. Δεν πειράζει. Μην το πούμε για να μην δώσουμε στόχο στους ανθρώπους, θα τους αφήσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί είναι εκεί όλη μέρα αυτοί οι άνθρωποι, όλοι. Είναι το στρατηγείο της παραγωγής σε αυτό το χώρο που σας είπα. Εκεί κάνουν τις συσκέψεις τους, εκεί είναι το βεστιάριο, εκεί είναι το μακιγιάζ, εκεί κάνουν τα fitting. Γιατί το Σαββατοκύριακο, αρχίζουν τα γυρίσματα, αρχίζουν οι πρώτες λήψεις, αρχίζουν από τις πέτσες. Τα περισσότερα γυρίσματα θα γίνουν στην Τάπια και έπειτα και σε άλλα σημεία. Στην Τάπια, στο κέντρο των Σπετσών, στο λιμάνι. Ο άνθρωπος ο άσχετος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα γυρίσουν μετά από μία εβδομάδα. Είναι άργος αερονικός, μην αγχώνεις. Και θα ολοκληρώσουν τα γυρίσματά τους εκεί. Έχω δει όμως φανταστικές πληροφορίες που μας έχουν δοθεί. Λέγε. Λοιπόν, πού θα μείνει ο Ντάνιελ? Σπίτι μου! Θα ήθελε, Τζόρτζια μου, γιατί θα έπρεπε όμως να έχει κάνει και πάρα πολλές διορθώσεις στο σπίτι σου, διότι το έχει παραχωρηθεί μία υπερπολυτελής βίλα που είναι μέσα σε μία έκταση 20 περίπου στρεμάτων και έχουν γίνει κάποιες μικροδιορθώσεις. Ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες μικροδιορθωσούλες πριν έρθει. Δηλαδή, τύπου έχει χτιστεί ένα γήπεδο τέννις, ένα γυμναστήριο. Ήταν αυτά που ζήτησε ο Ντάνιελ. Κάτσε, περίμενε τώρα. Χτίσανε πράγματα. Αλήθεια. Είπε ότι θα έρθει και βάλανε τους εργάτες να κάτσουν, να οργώσουν, να φτιάξουν το γήπεδο τέννις κτλ. Εσύ τόσα χρόνια ρεπόρτερ, πρώτη φορά τα έχεις ακούσει αυτά. Δεν θυμάσαι τώρα, τα λουλούδια και τις σουίτες. Αμφισβητείς το δικό μου το ρεπορτάζ τώρα. Δεν αμφισβητώ τίποτα, παιδάκι μου. Λέω ότι ο άνθρωπος είναι τόσο ιδιότροπος που είπε σε δύο μήνες. Θέλω κανονικά. Πώς είναι η σάκαρη έτσι. Θα ήθελα να παίξει το τένις του, να κρατήσει αυτό το κορμί, να το βγάλει την ταινία του Netflix. Συγγνώμη δηλαδή. Είναι πολύ τα απαιτητικά τα γυρίσματά του. Θέλει να ξεσπάει, θέλει να χαλαρώνει. Αυτά ζήτησε. Αυτά έχει λοιπόν ο Ντάνιελ Γκρέικ. Αφού τα έχει, ας τον αφήσουμε στην ησυχία του. Σας πω λοιπόν να μην πούμε τίποτα άλλο. Είναι όχι, γιατί να μην πούμε για τον Ντάνιελ ότι έχεις να επιτοπίσεις. Θα σας πω άλλο ένα στοιχείο λοιπόν για ένα άλλο πολύ μεγάλο πράγμα που έχει γίνει εκεί στο Πορτοχέλη. Ήδη εκεί βρίσκεται ένα υπερπολυτελές σκάφος το οποίο έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Oh. Θα γίνουν εκεί πολλές σκηνές, θα γυριστούν κάποια κομμάτια της ταινίας. Ωστόσο, έρχεται σε λίγες μέρες και ένα ομοίωμα αυτού του σκάφους το οποίο έχει κατασκευαστεί σε άλλη χώρα του εξωτερικού. Και για ποιο λόγο έρχεται, παρακαλώ? Για ποιο? Διότι εκεί, στο Πορτοχέλη, και μάλλον κοντά στην Κοιλάδα, θα γίνει μία έκρηξη αυτού του σκάφου. Οπότε θα δούμε το ομοίωμα να εκρήγνεται και θα είναι μία από τις εντυπωσιακότερες σκηνές. Τι και θα πεις? Να επιλέξουν μέρα που δεν θα έχει βοριάδες. Αυτό ήταν. Αυτός έσκασε. Α, ωραία, εντάξει, τέλειο. Ωραία. Να πούμε ότι όλη η ταινία, το storyline της ταινίας είναι στην Ελλάδα. Δεν έρχεται στην Ελλάδα και θα λένε ότι είναι στη Χαβάη ή οπουδήποτε αλλού, που συμβαίνει συχνά. Θα είναι μέσα στην υπόθεση η Ελλάδα. Ωραία, οπότε το Σαββατοκύριακο πάμε στην Τάπια. Αυτό μας ενθουσιάστηκε. Και εγώ αυτό έχω κρατήσει. Ακριβώς, και στο Πορτοχέλη θα πάμε φυσικά, διότι εγώ το αγαπώ κιόλα. Παιδιά, θα δώσω και μια πληροφορία για να δείτε τι παραγωγάρα είμαστε. Ο executive μας εδώ, ο κύριος Σάββας Βέλλας, αυτά τα ξενοδοχεία που αυτοί ψάχνουν και από το εξωτερικό για να τα βρουν και να τους φιλοξενήσουν, έτσι τα παίζει στα χεράκια. Έχει φιλοξενήσει εκπομπές και εκπομπές στο ίδιο ξενοδοχείο. Α, κατάλαβα σε ποιο ξενοδοχείο είναι. Τέλεια, εκεί θα πάμε. Εντάξει. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε, παιδιά. Α, εντάξει, αυτό που νομίζουμε. Αυτό είναι.
Okay. Όπως και να έχει, να τους πούμε. Welcome to Greece. We are very happy that you are here. We will come to visit you, maybe. Μέχρι εκεί. Κίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγιου, τα λέγαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα, σε λίγο τα λέμε και εδώ πέρα. Κοριτσάκι μου, γλυκό, γιατί έρχεται και ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στο νούμερο 8. And now go to Lesbos. You know, Μυτιλίνη. Εκεί έχουμε την ελληνική υπερπαραγωγή. Και φυσικά και ήταν ο Ισίδωρος. Είδατε, μας φαίνει εξαιρετικό υλικό. Πού να ξέραμε ότι το ρεπορτάζ. Εδώ την είχαμε. Εδώ στην καρέκλα αυτή τη δική μου καθόταν. Η κυρία Χάρα Παπά. Μα είπε ότι όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να συναντήσει τον Μπουράκ. Ο Μπουράκ επιβεβαιώνει την πρώην καλή του. Πού τη συνάντησε, τι έκαναν, πώς ακριβώς πέρασαν όλες αυτές τις λίγες ώρες κατά τον ηλιόλουστο στο ήλιο της Αθήνας. Φως ο Παρθενώνας έπαιξε το δικό του ρόλο. Όλα αυτά και πολλά για την ταινία, φυσικά στο νούμερο 8. Again, but this is over, and we are still talking sometimes, but as a friendly, you know. Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω, τελικά που πήγανε στην Ακρόπολη, γιατί μας έκανες ένα ολόκληρο πρόλογο λέγοντάς μας ότι ο Μπουράκ θα μας πει εδώ πέρα που έχουν πάει. Φυσικά. Απλά μπερδεύτηκα και δεν τα είπε ο Μπουράκ στην κάμερα. Αλλά πού τα είπε. Όταν έκλεισε η κάμερα, επειδή ο Σίδρος είναι αυτό το παιδί που τον εμπιστεύονται οι συνδεξιαζόμενοι, του είπε πολλά. Εγώ θα να το μεταφέρω αυτά. Το πόσο όμορφα πέρασαν μαζί. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Είδες ο άνθρωπος πόσο είπε ότι δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου. Αλλά ναι, συναντηθήκαμε και τέλεια περάσαμε. Ωραία. Συναντηθήκανε και ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή του και ότι μιλάνε φιλικά από σου έλεγε ότι προσπαθούσαν πριν ένα χώρο να μην του δει κανένας. Ρεσί. Πού δεν διασμίσει λεπτομέρειες τέτοιες. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω πόσο ωραία στάθηκε και αυτή τη φορά ο Μπουράκ Χακί. Τον οποίο δικαιώσει και τον συμπαθούμε τόσο πολύ. Πάει η Ελλάδα, δηλαδή.
Δεν ξέρω αν ο ίδιος τι έχει, τι σκέφτεται για το μέλλον του, αλλά θα είναι ωραία να δραστηριοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα, στο οποίο να μάθει και ελληνικά. Γιατί όχι, δεν ξέρω πώς θα το βλέπατε κι εσείς. Είναι μεγάλο κήπεδο άλλο στην Ελλάδα, προς την Τουρκία. Τι είναι ευκαιρία να κάνει εδώ την καριέρα του. Εμένα μου άρεσε. Εδώ είναι η κοιτίνα του πολιτισμού τώρα. Εμένα μου άρεσε και το πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Γιατί του λέει ο Ισίδωρος, είσαι ένα σούπερ σταρ, είσαι ένα μεγάλο σταρ στην Τουρκία. Και λέει, όχι, εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου ως τέτοιον. Ενώ είναι. Και βλέπουμε ότι σε κάνει. Περίμενε να πει, ναι, είμαι ο καλύτερο. Και μου κάτσε λίγο τώρα να γνωρίζει λίγο τι έχει κάνει και πόσο τα έχει καταφέρει. Δεν είναι κακό για τον εαυτό σου. Δεν σου λέω να ψωνιστεί ο άνθρωπο, αλλά να πει, ναι, ρε παιδιά, είμαι γνωστό στη χώρα μου, αλλά είμαι και ταπεινό ταυτόχρονα. Το να το καταπίνει όλο αυτό όμω και να λε, εντάξει, δεν είμαι τώρα σούπερ στάρ. Είπε ότι δεν είμαι σούπερ στάρ, αλλά ξέρω ότι έχω κάποια ταλέντα. Τι να πει. Και δεν το κατάπεισε κιόλα. Και πριν είχε πει ότι για τον άμυνο τον κύριο Αγγελόπουλο τον είχε επιλέξει ανάμεσα σε 10 καλού τοπίου. Έβαλε και τον εαυτό του, δηλαδή μέσα σε αυτού του πολύ καλού τοπίου. Το παραδέχεται ο άνθρωπος. Και, βεβαίως μίλησε και με τη Μην Τενίση με τα καλύτερα λόγια για αυτή την παραγωγή. Γιατί και ο Μπουράκ, ο οποίος έχει πρωταγωνιστεί σε τόσες πάρα πολλές παραγωγές ούτως ή άλλως, αναγνωρίζει ότι αυτή πραγματικά η παραγωγή είναι πάρα 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 πολύ σημαντική. Με το καλό να πάνε όλα όπως πρέπει και να τη δούμε την ταινία, την απολαύσουμε όλοι εμείς που δεν παίζουμε σε αυτήν, αλλά όμως την έχουμε ζήσει και από πάρα πολύ κοντά πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Έχουμε πάρα πολύ υλικό από την Σμύρνη μου αγαπημένη και πάμε τώρα, όχι σε αυτό το υλικό, σε άλλο υλικό, θα το βλέπετε τις επόμενες ημέρες. Φωνή μου κάτι έπαθε, δεν πειράζει. Πάμε στο νούμερο 7. Εντάξει παιδιά, δεν το πιστεύετε τι έχουμε στο 7. Η κυρία Κατερίνα Στανίση είναι εδώ, επέστρεψε δυναμικά, υπέγραψε συμβόλαιο με την Panic Records και πήγε σε επανεκτέλεση του Έλληνες είμαστε, τη Σουξεδάρα στο 19, που είχε γίνει χαμός τότε, με σημερινά ακούσματα. Αυτό που βλέπετε είναι η επίσημη κάμερα του βίντεο κλιπ και δίπλα μόνο η δική μας κάμερα. Και μπράβο στα συγχαρητήρια. Βεβαίως. Και είχε πάρα πολύ διάθεση να την ακούσουμε λοιπόν και να δούμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον comeback. Σε 7. Ξαναλες το ίδιο τραγούδι μετά από πολλά χρόνια. Ναι, ρε παιδί μου, μιλήσαμε τον Ασενάκο, τον Γιώργο, από την Panic, ο οποίος είχε αυτή την ιδέα να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι, το Έλληνες είμαστε, γιατί του αρέσει. Και Έλληνες είμαστε, μ' άρεσε και εμένα. Και έτσι τώρα το γυρίσουμε, με τον Θεοσόπουλο, το σκηνοθέτη, και πιστεύω ότι θα γίνει πολύ ωραία δουλειά. Έχω να κάνω και κλιπ αρκετό καιρό, και τώρα να σου πω και κάτι. Πέρα από τη δουλειά, τα διασκεδάζω κιόλας. Ναι. Το έχεις ανάγκη, να ξεδώσεις λίγο. Θέλω λίγο να ξεφύγω, να δω κόσμο, να πω το τραγούδι που ευχαριστήθηκα. Το τραγούδισα μετά από τόσα χρόνια και το αποτέλεσμα του ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν σου έχει λείψει πιο πολύ αυτή την περίοδο, Κατερίνα μου. Ο κόσμος. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. Δεν πιστεύω ότι αξίζει τίποτα άλλο. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις εκτός από live. Live και μόνο live εκεί. Το τραγούδι που θα ακουστεί τώρα μόλις το αφιερώνει η Νάντια. Κάπου. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Καλά θα μας πάρουν στο κυνήγι όλοι. Όλοι πλάκα στο πόδι. Κατερίνα Στανίση is here. Thank you very much. Εγώ σ' αγαπώ πολύ γιατί είσαι καλό πεντημωρό. Είσαι κούκλα. Φιλιά. Φιλιά στην Κατερίνα και σ' όλα. Αυτή η γυναίκα όλα αυτά τα χρόνια, πόσο γεμάτη ζωή, τι έχει ζήσει, τι όμορφες στιγμές και μπράβο που το τολμά και κάνει αυτό το comeback.
Ναι, και που ο Γιώργος Αρσενάκος διάλεξε και αυτό το τραγούδι για να πει και συμφωνήσανε και γίνεται και βίντεο κλιπ. Βλέπει μπροστά ο Γιώργος και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Στανής έχει διάθεση να κάνει live, λέει, το καλοκαίρι, οπότε... Όχι, θα κάνει live και μόνο live. Και μόνο live. Όχι η διάθεση να... Και μόνο live. Θα γίνουν live, πάρα πολύ ωραία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς, την αγαπημένη μας Κατερίνα. Θα πρέπει να βγούμε, καταρχήν να πούμε ξανά καλό τάξιδο για δεύτερη φορά το τραγούδι και καλή επιτυχία. Και καλή επιτυχία και στα live. Εμείς θα πρέπει να βγούμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάστημα και αμέσως μετά ο Γιώργος Ηλιόπουλος από τις Άγριες Μέλισσες θα είναι εδώ στην παρέα μας. Περιμένετε γιατί τον περιμένουμε κι εμείς. Πάμε. Άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Ναι, τον αγαπάμε πάρα πολύ μέσα από τις Άγριες Μέλισσες. Αλλά ο άνθρωπος, εκτός από ηθοποιός, είναι συγγραφέας, είναι μεταφραστής, είναι μέρος του Comedy Lab. Έχεις κάνει τόσες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Yeah. Δεν ξέρω πώς θα έχεις προλάβει να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή σου, γιατί είναι πολλά. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζεις και συνεχίζεις μια σπουδαία πορεία, Γιώργο. Καλώς όρισες στη Φωλιά των Κούκου. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ από κοντά. Κατερίνα, σαν να πάλι. Βεβαίως. Τα παιδιά χρόνια... πρώτη φορά σχεδόν. Έχουμε χρόνια να τα πούμε από κοντά. Πολλά χρόνια. Έξι χρόνια. Και ήταν... Από εκείνη τη συνάντηση είμαστε φοβεροί με τη Βασιλική που δεν έβγαλα λέξη. Γιατί ήσουν πάρα πολύ αγχωμένος. Γιατί όμως, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έλεγε ωραία Βασιλική, οπότε εγώ δεν ήθελα να μπω ανάμεσα. Πόσο. Αυτό είναι τρελό, είναι τρελό. Μιλάμε για τη Βασιλική Ανδρίτσου, φυσικά εννοείται. Βασούλα μας. Γιατί έχετε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με τη Βασιλική. Θα πούμε και συνέχεια για το θέατρο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνετε. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε και τη Δήμητρα Καλφούτζου μαζί μας, η οποία με ακούει να λέω για μεταφράσεις, κείμενα, συγγραφείς από εδώ, από εκεί. Και λέει λάθος άνθρωπο φέραμε. Και λέει. Δεν μπορεί αυτό ο κεφάλαιο να τα κάνει. Όχι ότι δεν εκτιμάει όλα αυτά τα πράγματα η Δήμητρα, αλλά. Αλλά έχει όμως τα θέματά της που είναι πολύ σπουδαία και μεγάλα. Τα είπαμε λίγο πριν έτσι στα παρασκήνια. Του εξήγησα τι πέρασα εκείνη και τη βραδιά με το τελευταίο επεισόδιο των Άγριων Μελισσών. Πόσο πόνεσα και με τον Προκόπη, γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι η χαρά του Διαφανείου. Εκείνος και ο Παναγιώτης. Ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι που λίγο μας χαρίζουν κάποιες στιγμές γέλιο και με τον ονοματάρχη. Χρειάζονται, είναι τόσο σημαντικές αυτές. Ειδικά όταν είναι το σενάριο τόσο πολύ γενναιόδωρο. Και δραματικό. Και δραματικό όμως. Δηλαδή είναι ακριβώς. Και είναι και ανάσταση και για τους ίδιους τους. Και για εσάς τους ηθοποιούς και για τους υπόλοιπους που έχουν μόνο δραματικές σκηνές. Το λένε όλοι. Πότε θα πάμε στο καφενείο να ανοίξει λίγο η καρδούλα μας. Οπότε έτσι κάπως το ζούμε κι εμείς. Βέβαια φέτος αυτό το έργο ότι δυσκολεύτηκε ο ήρωας που υποδίεται στις Άγριες Μέλισσες και εκείνος πέρασε δύσκολες στιγμές. Θα έρθουν και ακόμα δυσκολότερες. Αν δεν το ξέρεις, το λέω. Ναι. Αλήθεια. Ξέρεις ότι θα του έρθουν. Αλλά θα πάει εξωρία στη λέω. Από την αρχή. Από την άση πρέπει να τα ακούσω, από όταν άκουσα. Δηλαδή, στάσου μισό λεπτό, περίμενε τώρα, γιατί Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι εδώ ζούμε μεγάλες στιγμές. Είσαι εσύ εδώ που είσαι πρωταγωνιστής των Μελισσών. Πρωταγωνιστής, όχι. Συμμετέχω σε σειρά. Για μας είσαι στην καρδιά μας, πρωταγωνιστής, μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι με τα πράγματα από το όνομά του. Εγώ συμμετέχω σε σειρά. Θα τον πω σύννεμα, είναι πάντα έτσι. Τι να λέγαμε, ότι συμμετέχεις Άγριες Μέλισσες. Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ιδρώσει το μεροκάματο, όχι απλά το έχουν ιδρώσει, έχουν αφήσει την ψυχή του δύο χρόνια τώρα εκεί πέρα. Τώρα να πούμε κι εμείς που έχουμε μια σκηνή στο επεισόδιο ότι κάτι κάνουμε είναι... Είναι όμως, να πούμε ότι είναι για αυτούς τους λίγους που δεν βλέπουν τις Άγριες Μέλισσες και θα σου μαλώσω, είναι ο κουρέας του χωριού, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ χιούμορ, έχει και λίγο... Έχει λίγο το κουτσομπόλιο μέσα του. Πολύ. Είναι πολύ. Το ραντάρ της γειτονιάς, ας το πούμε. Κοινωνικό σχόλιο. Όταν πηγαίνεις στο καφενείο να μην έχεις να πεις κάτι. Ναι. Άμα κάτι γίνει στο χωριό να μην το μάθει. Θα ρωτήσει τα μάτια. Μπορεί να έρθει μέρα ω Προκόπης κανονικά εδώ στο πάνελ. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Εγώ και σαν ηθοποιός και σαν συγγραφέα είναι δουλειά μου. Με ενδιαφέρει να μαθαίνω, ρε παιδί μου. Η γυναίκα μου λέει: μα είσαι κουτσομπολής. Δεν είμαι κουτσομπολής, είναι δουλειά μας αυτή. Σωστά. Πρέπει να ξέρει πώς θα το κάνουν οι άνθρωποι. Τι κάνουν, θα το γράψει κάποια στιγμή. Μου λέει:
Άκου λίγο τι γίνεται. Άκου λίγο. Και τώρα, και τώρα πούμε, που είπε η Δήμητρα ότι από τη νέα σεζόν θα φύγει σε εξορία στη Λέρο. Ναι. Ο ρόλος σου δηλαδή. Θα το κλείσει το κουρίο δηλαδή ή τελείωσε το κουρίο από τον διαφάνη. Να πετάγεται τη Λέρο που είναι εξορία να κάνει ένα κούρεμα. Προσπαθώ να κάνω κάτι για τις εξελίξεις και το πάω λίγο έτσι. Προϊόντα. Θα κουρεύει στη Λέρο, θα έχει μεγάλη παρέα. Η αλήθεια είναι, αλλά. Θα το αφήσει ανοιχτό. Κοιμούνται στο διαφάνη με ανοιχτά παράθυρα. Ούτως ή άλλως στο καφενείο τη βγάζω πάντα. Έλα μου ντε. Πάντως είπες ότι έχεις λίγες σκηνές, δεν είναι λίγες, είναι αρκετές. Αλλά είσαι σε όλες τις σκηνές. Τύπος, γι' αυτό τα λέει έτσι. Ναι. Είναι σε όλες τις σκηνές. Τις κωμικές, τις δραματικές, στην τελευταία σκηνή του Γιώργου Γάλλου που κλάψαμε όλοι, ήσασταν εκεί και το ζήσατε όλοι μαζί. Αυτή τη συγκλονιστική σκηνή του Γιώργου ήταν απίστευτες παιδιές. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τις μέλησες. Θέλω να το πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αλλά και να μην ακουστώ ψωνισμένος, αλλά ζούμε μεγάλη στιγμή. Είναι πολύ Γιατί μεγάλο στοίχημα. Μας περιγράφεις τι έγινε τότε. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πεις και να ακούσουν οι τηλεθεατές μας πώς εσύ το βίωσες όλο αυτό. Εγώ προσπαθώ να κρατώ τον εαυτό μου. Ναι, μεν ότι δουλεύω στη δουλειά, αλλά μου αρέσει να βλέπω και τη σειρά σαν θεατής. Προσπαθώ να κρατήσω αυτή την αθωότητα του θεατή. Δεν σας κρύβω, όταν είδαμε το επεισόδιο με τη σκηνή του Γιώργου που έφυγε και με τη σκηνή της Κάτιας, πλαντάξαμε. Ήταν, νομίζω είναι μεγάλες στιγμές. Οι άνθρωποι καταθέσαν ψυχή. Είστε εκεί, παρακολουθείτε, αλλά ανταλλάζετε ματιές. Πώς είναι ένα τέτοιο είδους γύρος? Ξέρετε με ποιος είμαστε. Αν είμαι τον ξάδερφο, τον Αλέξανδρο τον Καλπακίδη, είναι πρόβλημα. είναι πρόβλημα. Αν και ο παπάς μαζί, ας τα να πάνε. Εκεί δεν. Και η Θοφανή, είναι πρόβλημα. Θωμά νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Η Θοφανή, δεν υπάρχει πιο κουλάτομο. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Είναι πολύ ωραία παρέα, πραγματικά. Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που ίσως και από πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση είναι τέτοια η κατάσταση που ξεφεύγετε τελείως και δεν μπορείτε να κάνετε γύρισμα καθόλου. Από τα γέλια όμως, ξέρεις. Όχι, όχι, όχι. Στις μέλησες δεν συμβαίνει αυτό, γιατί είναι το πρόγραμμα πολύ σκληρό. Πρέπει να βγουν κάποιες σκηνές στην ώρα που πρέπει να βγουν. Λειτουργεί σαν ρολόι. Αν κάτι πάει στραβά, είναι πρόβλημα. Οπότε δεν σε παίρνει. Αυτά γίνονται από πίσω. Ή κρυφά, υπάρχει σκηνή που γελάμε, ενώ δεν πρέπει να γελάμε. Με την Καρακάση, ας πούμε, άμα κοιταχτούμε με την Ελένη, είναι κόπη και το γύρισμα. Οπότε πέσουμε πάντα έτσι. Έχει συμβεί δηλαδή σε κάποια δραματική σκηνή να είστε κάπου κρυφά από πίσω και λέω πίσω από τον ονοματάρχη. Δηλαδή κλαίω, νομίζω ότι κλαίω, αλλά εγώ γελάω. Και δεν είπα τίποτα. Απλά η Ελένη απλά με κοίταξε, έκανε ένα έτσι. Λοιπόν, είναι η ζημιά μου, Ελένη, είναι η καταστροφή μου. Να σου πω, επειδή αναφέρθηκες στον κύριο Αλέξανδρο Καλπακίδη και επειδή η κυρία Δήμητρα Καλφούτζου εδώ έχει ετοιμάσει κάποια πράγματα για σήμερα που έχει έρθει, καλά, ούτως ή άλλως σας αγαπάει τόσο πολύ που είναι η χαρά της η μεγάλη να ασχολείται με τις μέλη. Έχουμε βαλίτσα για διαφάνεια. Αν δεν ήταν ο Αλέξανδρος, εγώ θα πέραγα δύσκολα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί, κοίταξε, είναι μια δουλειά. Εγώ είχα 12 χρόνια να κάνω τηλεόραση. Δεν την ξέρω τη τηλεόραση, δηλαδή παρεπιπτόντως βρίσκομαι εκεί. Η δουλειά μου το θέατρο. Ένα σετ με πάρα πολύ κόσμο, με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δείχνει κοινωνικός, αλλά δεν είμαι, μονόχνοτος. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να βρω τα νερά μου. Αλλά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που έχει το ίδιο χιούμορ, περνάς καλά, αμέσως όλα τα πράγματα φτιάχνουν. Εκεί γνωριστήκατε? Όχι, με τον Αλέξανδρο, ήμασταν μαζί στη σχολή. Για κάποιους μήνες μετά έφυγε από εμάς, πήγε σε άλλη σχολή. Αλλά ήταν σαν να γνωριζόμαστε, σαν να μην έχει σταματήσει ποτέ αυτό. Σαν να είμαστε μαζί συνέχεια. Μέσατε εκεί πιο πολύ, λοιπόν. Ναι, εδώ στη σειρά. Εσύ περίμενες τώρα. Θα πάμε να δούμε την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή που έκανες, Δήμητρα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή είπες προηγουμένως ότι έχεις να κάνεις 12 χρόνια τηλεόραση, όταν σε πήραν τηλέφωνο για να συμμετάσχεις στις Άγριες Μέλισσες, πίστευες ότι πραγματικά έχει γίνει αυτή η επιλογή? Κοιτάξτε, παιδιά. Γιατί και το προφίλ σου, εσύ είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε. Χοντρός. Τι είπε? Είσαι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου, ως έναν, ή τουλάχιστον εγώ, ότι ασχολείσαι πολύ με την κωμωδία. Σου αρέσει πάρα πολύ να εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, μέσα σου αισθάνθηκε ότι ήταν μια κόντρα επιλογή αυτή η δική σου συμμετοχή στις μέλησες? Μένα η ανύπαρκτη καριέρα μου αποδεικνύει ότι αν σου πω να πας δεξιά, πρέπει να πας αριστερά. Δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, είναι πράγματα ξεκάθαρα αυτά. Και θα σου πω ένα πράγμα πολύ απλό. Όταν μου ήρθε πρώτη φορά. Θέλω να αρχίσω να διαβάζω το βιογραφικό σου για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι δεν έχεις ανυπάρκτη καριέρα και ότι είσαι πολύ σπουδαίος στην φάση. Όχι, κοιτάξτε, να λένε τα πράγματα το όνομά τους. Θα αρχίσω να διαβάζω, αλήθεια, με έχεις καθρίσει λίγο. Μου στέλνουν κάποια σενάρια για να ενταχθώ στη συγγραφική ομάδα, γιατί εγώ είχα ήδη κλείσει μια δουλειά. Με το που το διάβασα, πάθα σοκ. Δηλαδή, λέω ότι αυτό το πράγμα θα είναι τα πιο σπουδαία πράγματα που έχουν γίνει. Γιατί αμέσως μπήκες μέσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ είχα κλείσει μια καλοκαιρινή περιοδία που πήγε άπατη.
Με ξαναφωνάζουν στο casting, μου λένε πρέπει να έρθεις. Λέω δεν μπορώ, είμαι εδώ. Δεύτερη φορά, θες να έρθεις, λέω, μα, έχω, δεν μπορώ να τους αφήσω, μα δεν κάνετε παραστάσεις, έχουν ακυρωθεί όλες. Ναι, λέω, έχω πει θα είμαι εδώ, δεν μπορώ να λείψω. Τρίτη φορά λοιπόν, ενώ περιμένω να φύγουμε, δεν φύγαμε ποτέ, ήμασταν σπίτι και περιμέναμε. Δεν έγινε ποτέ η περίοδο, αυτό θέλω να σου πω. Αλλά εφόσον έχεις πει ότι θα είσαι εκεί, δεν μπορείς να φύγεις. Τρίτη φορά λοιπόν, έχουμε πάει με τη γυναίκα μου στη Ζάκυνθο, δουλεύει η αδερφή της σε ένα ξενοδοχείο, και πάμε για μπάνιο. Και κόβουμε από ένα λάθος δρόμο, μας την πέφτει ένα σκυλί, και την ίδια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο η Μιράντα και λέει: θα έρθεις τρίτη φορά που σε παίρνουμε στο casting. Και λέω: για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, είναι σημαδιακό. Και έτσι πήγα. Θα μπορούσα να το είχα χάσει όλο αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, είναι η ιστορία με το σκυλό που σε δάγκωσε. Ναι, ναι. Ναι, 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 γεγονός. Σε δάγκωσε πριν ή μετά το τηλεφώνημα. Ή κατά τη διάρκεια. Όσο μιλούσα. Όσο μιλούσα και έκανα τον άνετο. Ότι ναι, θα έρθω. Τον άνετο, έλα πίσω μου, πίσω μου. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τώρα τον Αλέξανδρο Καλπακή και τι λέει κι αυτό. Πολύ χαιρόμαστε που το θέατρο επιστρέφει και μαζί του και αυτοί οι 12 ένορκοι που μας κρατάνε στροφιά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ. Και είμαστε πάρα πολύ ωραία παρέα εδώ. Εντάξει, και μια παράσταση 12 ένορκοι που εγώ ήμουνα 2 χρόνια ήδη εκεί. Οπότε για μένα είναι η τρίτη σεζόν, η τρίτη χρονιά. Για την παράσταση είναι η 7η σεζόν. Πρέπει να ρωτήσω για τις Άγριες Μέλισσες. Για αυτό το μαγικό φινάλε. Που εγώ τουλάχιστον έκλαψα πάρα πολύ. Κι εγώ. Ειδικά αυτή η σκηνή που φέρνουν τα δύο πτώματα στην πλατεία, που είναι η μία η Ανέτα και η άλλη είναι ο Γιώργος, ο Μιλιάδης. Και επειδή ήμασταν όλοι εκεί και ήταν η τελευταία σκηνή, μάλλον του Γιώργου κιόλας, ήταν λίγο ρε παιδί μου φορτισμένο όλο αυτό το πράγμα. Και όταν το είδα και στην οθόνη, καλά, εγώ κλαίω το παραμικρό, είμαι βλαμμένος, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή βλέπω κάτι και συγκινούμε. Πώς ήταν στο γύρισμα, εκείνη η τελευταία σκηνή που είσαστε ουσιαστικά όλοι συντελεστές. Ήταν πάρα πολύ φορτισμένο. Και για να φορτιστούμε, κάνουν πολύ πλάκα. Μωρέ, ήταν σαν να αποκολλάτε ένα κομμάτι δικό σου μέσα από αυτή την ιστορία. Και είναι λίγο ένας χωρισμός, ας πούμε. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η σκηνή με αυτό το σπαραγμό της Βιολέτας, λέει κάτω το σκηνοθέτης, τελειώνει. Το έχετε τη σκηνή. Αγκαλιαστήκατε, χαιρετηθήκατε. Εμείς πάντα το κάνουμε αυτό. Όταν κάποιος κάνει μια καλή σκηνή και το βλέπουν οι υπόλοιποι, πάμε και τον αγκαλιάζουμε. Ή του λέμε μπράβο σου, ή αυτό. Ή τη βλέπουμε στην οθόνη και λέμε ρε, στέλνουμε μηνύματα και λέμε εντάξει, φίλε, σήμερα όλο δικό σου. Μπράβο. Η επιτυχία μια δουλειά οφείλεται και σε τέτοιου είδου ενέργειε. Πώ είναι να παρακολουθεί το φινάλε από το σπίτι, εγώ δεν διαβάζω τα σενάρια. Δεν ήξερα ακριβώ πώ τελειώνει η σειρά. Διαβάζω τι σκηνέ μου, α πούμε, και αφήνω την έκπληξη να τη ζήσω όπω τη ζει ένα απλό θεατή. Οπότε η έκπληξη ήταν τεράστια. Και ήταν ειδικά αυτή η σκηνή τη μάχη που κάνανε, οι φωτιέ, τα πάντα. Ο Λεωνίδα με την Κάτια, τι ήταν αυτή η σκηνή. Λέω για να τριχιάσω. Σπαραχτική σκηνή. Αυτό ο θάνατο τη Κάτια που ήταν με το μάτι εκεί, πώ το έκανε αυτό το πράγμα τόση ώρα έτσι. Τίποτα. Να μην σπάσει τίποτα πουθενά. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Σε τόσους γρήγορους ρυθμούς, έτσι. Γιατί εμείς είμαστε πάμε στον τρελή εκεί μέσα. Υπήρχε κλάμα αυτό. Μου βλέπει η γυναίκα μου και μου λέει ρε, εσύ, εντάξει. Ρε, okay. Καλά και είναι χειρότερα από μένα. Και εκείνο και το chat στα social media, όλοι θα πει εκεί, αν πήρε φωτιές. Χαμός. Κάθε βράδυ παίρνει φωτιά. Αλλά σε ένα επεισόδιο που πάντα είναι έτσι, γίνεται χαμός. Δεν προλαβαίνει να γράψει. Γράφει πολύ. Η Καρακάση γράφει πολύ. Η Ντουλινάκη γράφει πάρα πολύ. Ο Γιώργος, ο Λευτέρης, ο Χαρίτος, γράφουν όλοι οι Κίτσου, γράφουν όλοι. Ραντεβού από Ιούλιο στα γυρίσματα. Ξεκινάει η σειρά με το που ξεκινάει και η Χούντα. Ξέρω ότι ο ξάδερφος θα πάει εξορία, οπότε μαθαίνω ότι εγώ περνάω δύσκολα σε σχέση με αυτό. Μου κάνει εντύπωση, όσους ανθρώπους ηθοποιούς από τις Άγριες Μέλισσες έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, κανένας δεν έχει πει διαφορετικά πράγματα. Όλοι είστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος. Είναι αλήθεια. Αυτό σημαίνει καταρχήν ότι λέτε την αλήθεια, αλλά αγαπάμε πολύ αυτή τη δουλειά καταρχήν. Κατά δεύτερον, ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα στις Άγριες Μέλισσες. Η δουλειά αυτή έχει επιτυχία, την αγαπάει ο κόσμος, γιατί έχει ένα εξαιρετικό σενάριο πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Και έχει αυτό το θίασο, αυτούς τους καλλιτέχνες που καταθέτουν ψυχή σε ρυθμούς καθημερινής σειράς, σαν να κάνουν κινηματογράφο. Εννοώντας ότι, χωρίς να θέλω να μειώσω τίποτα, προς Θεού, έτσι ειδικά εγώ, εννοώ ότι δεν κρατάνε τίποτα πίσω. Αυτό που είπε ο Αλέξανδρος Καλπακίδης για την Κάτια Δανδουλάκη, για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε, τον αριστουργηματικό τρόπο με τον οποίο έπαιξε αυτή τη σκηνή, είναι Κάτια πραγματικά μας, έτσι. Εμείς που δεν είμαι ηθοποιός, έτσι, το έβλεπα και λέγω πραγματικά.
τι κάνει η γυναίκα. Δηλαδή, έρχεται. Εμείς, ρε παιδί μου, σαν τηλεθεατές, βλέπουμε κάτι και απολαμβάνουμε τη στιγμή και τη δουλειά του ηθοποιού. Αλλά είναι τόσο πραγματικά καταπληκτική που λες πώς το κάνει κιόλας εκείνη την ώρα. Κάτι είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Για μένα ήταν όνειρο και επιθυμίω να συνεργαστώ κάποια στιγμή μαζί της. Και τώρα βρεθήκαμε κάποια στιγμή στα ίδια πλατό. Ήταν ένα όνειρο και ένα πραγματικότητα, θέλω να σου πω. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, γιατί έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλες τις μεγάλες στιγμές τηλεόρασης είναι παρόν. Πραγματικά. Αν σκεφτείς σε ποιες σειρές από υπήρξε, την απαρχή της. Από τους Πανθέους. Βέρα στο δεξί, Λάμψη, σε όλες τις μέλισσες, όλες τις μεγάλες σειρές, η Κάτια είναι μέσα. Έχεις έναν άνθρωπο λοιπόν ο οποίος πρόσεξε τι έργα έχει συστήσει στο θέατρο και ποιους σκηνοθέτες, ποιους ηθοποιούς, την πορεία της. Ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο να είναι τόσο απλός, τόσο συγκεντρωμένος το πρωί με τη βαλίτσα της, με τα πράγματά της, οργανωμένη, συγκεντρωμένη, με το χιούμορ της. Ένα μυαλό απίστευτο. Και ένας άνθρωπος επί της ουσίας, με τις πράξεις της. Και το λέω αυτό γιατί είναι η βιτρίνα μας, θα σας το πω έτσι. Είναι το στολίδι μας. Το να υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Και τόσο πολύ όλοι που πάρα πολύ δεν θα είναι του χρόνου. Άρα να ρωτήσω αυτό που έγινε η απορία όλων μας. Πώς αποχαιρετάς ένα τέτοιο συνεργάτη, πώς χαιρετηθήκατε? Δεν τον αποχαιρετάς, περιμένεις να ξαναγυρίσει. Εύχομαι, ο Μιλιδιάτης έβρεπε το Γιάννη, εγώ να βλέπω την Κάτια. Να σου πω, μακάρι να γυρίσει πίσω. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο, θα μας το πεις πολύ καλύτερα εσύ, Γιώργο, ότι το στοιχείο της επιτυχίας είναι ότι τρέφεται θαυμασμό ο ένας για τον άλλον. Εγώ αυτό κατάλαβα από όλες τις συνεντεύξεις και από όσους έχουν έρθει εδώ και μας έχουν μιλήσει. Υπάρχει αγάπη, γιατί όλοι οι συνεργάτες, και δεν είναι μόνο ηθοποιοί, παιδιά, είναι και το συνεργείο μας μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ένα συνεργείο κομμάντος. Γιατί φαντάζεσαι να θες να κάνεις κάτι και να στισπάει γύρω-γύρω το κλίμα. Οι άνθρωποι είναι όλοι εκεί, είναι όλοι εκεί. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αγκαλιάζεται δηλαδή, ας πούμε, μετά από κάποιες πολύ καλές σκηνές, όπως είπε ο κ. Καρπακίδης, είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι, και οι άνθρωποι δεν αγκαλιάζονται μόνο με τα χέρια. Και με τα μάτια σου ακόμα μπορείς να τον αγκαλιάσεις τον άλλον. Δηλαδή, ίσως είναι πιο σημαντικό. Έχετε και μια πάρα πολύ συχνή επικοινωνία, εννοώ, μέσα από τα chat που. Ναι, αυτά. Τα είπε όλα, είδες. Ναι. Πρίγκιπες τραπεζούντας. Παρόλα θα κάνω λίγο τον προκόπη των άγριων μελισσών. Τι γράφετε μέσα σε αυτό το chat, αλήθεια? Τι μπορεί να γράφετε, να λέτε? Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ποιο είναι το τηλέφωνο του τάδε? Πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο. Παιδιά, φτιάχνω μακαρόνια. Τι να βάλω? πάντα. Καθημερινά πράγματα δηλαδή. Πάντα. Δεν τη σχολιάζετε τη σειρά που βγαίνει. Είμαι ο Γιώργος Σουξές στην Πετρούπολη. Έτσι ξεκινάει πάντα ο Σουξές. Δίνοντας το στίγμα του. Τι ωραία είναι αυτά. Και πριν πάμε στα δικά σου θεατρικά, νομίζω πρέπει να κάνουμε αναφορά οπωσδήποτε στα θεατρικά του Αλέξανδρου Καλπακίδη. Ακριβώς τον συναντήσαμε στην φωτογράφηση για τους 12 ενόρκους, τη νέα εκδοχή των ενόρκων που θα δούμε από τον Οκτώβριο στο Θέατρο Άνες. Κάνει ένα εξαιρετικό ρόλο και ο Αλεξανδρός σε μια εξαιρετική παράσταση. Δεν είναι τυχαίο που είναι sold out τόσα χρόνια. Μια εξαιρετική δουλειά, πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Sold out θα γίνει και το πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας. Μακάρι. Περιοδεία το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι το περίεργο που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι πάρα πολύ καταρχήν να δουν θέατρο. Να αναπνεύσουν λίγο έτσι ελεύθερα και να περάσουν όμορφα. Πες μας λίγα λόγια για την παράσταση αυτή που πάει 6 χρόνια τώρα. Πάει 6 χρόνια. Αυτό το έργο το γράψα πριν 10 χρόνια. Το μοίρασα σε όλους όσους ήξερα που μπορούσαν να το κάνουν. Δεν μου απάντησε ποτέ κανείς. Μεγάλη πόρτα. Και ξαφνικά έφτασα στα χέρια της Βασιλικής, της Ανδρίτσου. Και μου λέει: κάνε το εσύ. Εγώ ήμουν ένας ηθοποιός που είχε υπάρξει σε συλλογικές δουλειές, σε ομάδες. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα πάρω τέτοια ευθύνη πάνω μου. Στην αρχή δεν το σκέφτηκα, έπαιρνα να το κάνω. Όταν ξεκινήσα την πρόφαση, κατάλαβα τι συμβαίνει, ότι είσαι μόνος σου. Ότι όταν κάποιο λάθος γίνει, την έβαψες. Επίσης, με το μυαλό που κουβαλάω, ότι κάτι μπορεί να συμβεί, χάθηκε η παράσταση. Είσαι τέτοιος τύπος, ε? Ναι, είμαι τέτοιος τύπος. Δυστυχώς. Τι ζώδιο είσαι? Ζυγός με ζυγό, είμαι χαμένος, άστο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Και να ήθελα. Τίποτα, τα λέει όλα. Με κυκλώνους πάνω μας, δεν ήταν ωραία αυτή η περίοδος, να το ξέρεις. Για πες λοιπόν. Ευτυχώς που η Βασούλη επέμενε. Και μου έκανε ίσως. Δεν θέλω να πω τώρα μεγάλα πράγματα. Ίσως από τα πιο σημαντικά δώρα που μου είχε κάνει η καριέρα μου. Καταρχήν, είναι εγώ μεγάλο πράγμα. Θυμάμαι τη Βασιλική να πιστεύει τόσο πολύ σε αυτή την παράσταση. Και με πάρα πολύ μεγάλο πάθος να θέλει να την προωθήσει όσο καλύτερα γίνεται. Και επειδή η Βασιλική δεν είναι κάποια τυχαία. Καθόλου δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει αμφιβολίες για αυτό που σου είπε να κάνεις, με την έννοια ότι για να το πει εκείνη προφανώς κάτι. Η Βασιλική βεβαίως ξέρει και ήξερε, εγώ δεν ήξερα. Ξέρεις, όλα τα πράγματα στη ζωή είναι θέμα πίστης. Αν πιστέψεις, όλα γίνονται.
Και πολλές φορές πρέπει να πιστέψουν και άλλοι σε σένα. Έτσι. Για να πιστέψεις και εσύ στον εαυτό σου. Έτσι είναι. Πιστεύεις τώρα. Ναι, το δείχνουν τα πράγματα. Το δείχνει η πορεία της παράστασης, το πόσο ωραία περνάει ο κόσμος, η αγάπη που εισπράττουμε. Πότε ξεκινάτε, πού πρόκειται να. 26 Ιουνίου ξεκινάμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, στις 9 το βράδυ. Μετά φεύγουμε για Κρήτη, έχουμε δύο παραστάσεις. Σάμο, Χίο. Βλέπει τώρα ο Καγκά. Βόλο. Είναι μια μεγάλη περιοχή. Κάτσε, αυτό θέλω να πω, έτσι. Πάμε παντού. Και θα είσαι μαζί με τη γυναίκα σου εκεί και. Εννοείται. Φυσικά εννοείται. Οπότε θα περάσετε ένα τέτοιο διαφορετικό, ωραίο θεατρικό καλοκαίρι. Να ρωτήσω. Είπατε για όλε τι πιάτσε στη Σύρο. Και στη Σύρο, βέβαια, και στη Σύρο. Θα συνδυαστεί και με άλλα κοινωνικά γεγονότα που θα γίνουν στο νησί, το γάμο, τη Δανάη μα. Τι, δεν είναι. Εγώ παίζω τη μέρα αυτή. Δεν έχω καθίσει, δεν έχω πρόβες, έχω γύρισμα, θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στην Αθήνα. Ναι, θα έχουν αρχίσει και τα γύρισμα των μελισσών, θα έχετε και ένα διάλειμμα. Την άλλη εβδομάδα αρχίζουν. Οπότε πήγε να ψαρέψει, αφού σου έχουν πει... Και δεν θα είναι καλεσμένοι. Ξέρεις... Προκόπη! Στα καλύτερα. Θέλω να πει ότι είναι καλεσμένες όλες οι άγριες μέλισσες. Όποιος μπορέσει θα πάει προφανώς. Εσύ θα πας. Εσύ εγώ θα πάω ακάλεστη. Να σε ρωτήσω κάτι. Για να καλέσω τα λαϊκά. Ας πούμε, επειδή πρέπει κανονικά να πάρεις μια πρόσκληση επίτιμου Προέδρου Άγριων Μελισσών, αν με ρωτάς. Ακόμα και αν δεν, πρέπει να πας μόνο. Όχι, αλήθεια. Θα πάω. Εγώ φτιάχνω βαλίτσα. Ράβομαι. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είναι όλα καλά τα πράγματα. Αισιοδοξία, αγάπη και όλα θα πάνε καλά. Αμήν. Να μας φιλείς και τη γυναίκα σου. Ναι. Αγάπη. Ο κύριος. Γιώργος! Αυτός! Ο άνθρωπος αυτός! Ήταν ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά, Γιώργο. Λοιπόν, θα πρέπει να φύγουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάστημα και αμέσως μετά επιστρέφουμε γιατί έχουμε κάποια πράγματα, κάποιες εκπλήξεις εδώ για εσάς, τις οποίες πραγματικά δεν ξέρω. Αλήθεια. Επιστρέψαμε στις αίθουσες και θέλω να σας πω ότι η φωλιά των Κούκου δεν κοιμάται ποτέ, δεν ξεκουράζεται ποτέ. Είναι πρωί και βράδυ στις επάλξεις και χθες είχαμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Τι γίνεται εκεί πέρα στα τελευταία θρανία? Για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Η Τζόρτζε έχει καλεσμένους στο σπίτι. Κάθε βράδυ. Γιατί οι συμμαθητές σας όμως, ο Ισίδωρος, ο Άρτ και ο Στέλιος, ξεχύθηκαν εχθές. Στις παραλίες. Όχι, στις παραλίες, στις εκδηλώσεις, γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα και είχαμε ένα πάρα πολύ πλούσιο τηλεοπτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό θα βασιστούν, ναι. Θα βασιστεί σήμερα η σημερινή σας εξέταση, εντάξει? Εντάξει. Κατερίνα, παρακαλώ. Λοιπόν, βρεθήκαμε εχθές η φωλιά των Κούκου στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάκη Ζαχαράτου με τον τίτλο «Πάστα Σεράνο». Εκεί συναντήσαμε εκλεκτούς καλεσμένους και η ερώτησή σου είναι αυτή. Ποια από τις παρακάτω κυρίες που συναντήσαμε στην εκδήλωση θα παρουσίαζε μουσική εκπομπή? Οι επιλογές σου είναι Α, Έλλη Στάι, Β, Μάρα Ζαχαρέα, Γ, Όλγα Τρέμι. Πάρα πολύ εύκολο είναι. Mm-hmm. Από αυτές τις κυρίες, mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή η κυρία Έλλη Στάι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην τηλεόραση και επειδή είναι ανατρεπτική, θα έκανε και μέχρι και μουσική εκπομπή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί, έχεις γιατί... δύο βαθμούς, γιατί για κάθε σωστή τότε απάντηση... Γιατί μου βάλατε μπι. Εγώ... δεν το περιμένανε, Κατερίνα μου. Συνήθεια. Η απαλήθευση όμως θα έρθει από την ίδια την κυρία Στάι. Σήμερα στον φίλο σας, τον Τάκη Ζαχαράτο, για το Πάστα Σεράνο. Ναι. Έχει και Πάστα Σεράνο εδώ, διαχειρός παρλιάρου, θα τη φάμε κιόλας. Είναι το βιβλίο του Τάκη, άλλαξε ρόλο, κάνει μια...
Πολύ ωραία προσπάθεια. Εγώ το διάβασα, το ρούφηξα στην πραγματικότητα το βιβλίο. Πολύ γρήγορα δηλαδή το διάβαζα. Και νομίζω ότι έχει πολλές δυνατότητες. Θα το πω κιόλας εδώ στη συζήτηση. Μπορεί να γίνει και πολύ καλό σενάριο αυτό το βιβλίο. Πριν ο Τάκης μου έλεγε ότι η Έλλη Στάι μου έχει πει ότι με κάνεις καλύτερα από μένα. Όχι όταν με μιμείτε, όταν κάνει τον παρουσιαστή. Είχαμε κάνει εκλογές μαζί, τις τελευταίες εκλογές του 19. Ήταν καταπληκτικός, αν δεν το είχατε δει. Το είχαμε δει. Το να τον βρείτε. Το είχαμε δει. Θα κάνετε κάτι στην τηλεόραση? Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψετε? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σας λείπει η τηλεόραση? Όχι. Όχι, Όχι. Αυτά που έκανα πάντως έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και οι ειδήσεις. Οι ειδήσεις κλείσαν τον κύκλο τους. Αλήθεια. Ήταν πολύ μεγάλος αυτός ο κύκλος. Τεράστιος θα έλεγα. Δεν θέλω πια κάθε μέρα. Κάτι ψυχαγωγικό θα κάνατε? Τι είδους ψυχαγωγικό? Να παρουσιάσετε μια εκπομπή μουσική. Εξαρτάται τι ψυχαγωγία είναι αυτή. Ναι, γιατί όχι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός σε όλα. Αλλά εξαρτάται, γιατί πράγμα μιλάμε κάθε φορά. Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μέσα από την καρδιά μου, μέσα στην καραντίνα. Πες μου λίγο, πώς το σκέφτηκες, γιατί έγραψες? Γιατί έγραψα? Πρώτα απ' όλα θεώρησα ότι δεν θα ξαναέχουμε παραστάσεις για πάρα πολύ καιρό. Και λέω, είναι ευκαιρία να βρω έναν άλλο τρόπο να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι η ματιά μου για το πώς βλέπω τους ανθρώπους και γιατί πραγματικά έχω μάθει από τους γονείς μου να αγαπώ τους ανθρώπους και να τους αποδέχομαι με τις διαφορετικότητές τους και το πιο σημαντικό που είναι να ανακαλύπτεις και να αποδέχεσαι το τελώς αντίθετο από σένα. Έχω μάθει, λες, να αποδέχομαι το διαφορετικό. Ναι. Στην περίπτωσή σου ήταν δύσκολο να αποδεχτεί κάποιος τον Τάκη? Κοίταξε, εγώ ήμουν μια διαφορετικότητα σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε δεν... σε σημείο που εγώ δεν το καταλάβαινα, πώς να σου πω, δηλαδή όλη μου η ζωή, το πώς ήμουν στο σχολείο, το πώς ήμουν στο λύκειο, ο τρόπος που βρέθηκα ξαφνικά να κάνω αυτή τη δουλειά, δεν ήταν τίποτα κανονικό, ήταν όλο διαφορετικό, ήταν όλο, οπότε το άφησα και όπως πήγε, οπότε μια χαρά. Εκεί στο βάθος βλέπω την Έλλη Στάι, ναι. Την έχεις κάνει πολλές φορές. Ναι. Πες μου λίγο, έστω λιγάκι δεν έχει πει Ρετάκι, γιατί το κάνεις αυτό? Όχι, ίσα ίσα που μου λέει με κάνεις καλύτερα από μένα. Είσαι καλύτερα, εσύ είσαι η Έλλη Στάι, εγώ είμαι η άλλη Στάι και εκεί είναι η Έλλη Στάι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Έχω πάρει, πόσους πόντους έχεις? Έχω πάρει. Πάρει δύο πόντους. Δύο πόντους. Γιατί σήμερα για κάθε σωστή απάντηση θα σας το διπλασιάζω. Μπράβο, λοιπόν, Στέφανε. Πλασίασέ με. Το θέατρο και οι τέχνες επιτέλους κάνουν δυναμικό comeback και εμείς βρεθήκαμε στην επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Θηλιά στο θέατρο Αθήνα. Εκεί συναντήσαμε παίκτες του MasterChef και η ερώτησή σου είναι: ποιος παίκτης του MasterChef πέρασε τόσο καλά που δήλωσε ότι θα ξαναπήγαινε σε reality? Οι επιλογές σου είναι Παύλος, Μαρίνα ή Ιωάννης. Α, παιδιά, νομίζω... Τρέχει ο χρόνος. Μαρίνα, Παύλος ή Μαρίνα. Πέντε. Τίποτα. Τρία. Ο Παυλάρας, ο Βλήτο. Ο Παυλάρας. Indeed, ο Παυλάρας. Για να δούμε, για να δούμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παυλάρας. Δύο πόντι για σένα. Συμμετείχες ξανά σε άλλο παιχνίδι? Σε άλλο reality? Ανάλογα, δεν ξέρω. Γυναίκα MasterChef, πρώτη φορά. Καιρός ήταν. Και εντάξει, ειδικά η Μαργαρίτα, νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Την υπεραγαπώ τη Μαργαρίτα. Νομίζω είναι και η φίλη σου και είναι αυτή που ήθελες να κερδίσεις. Ναι, εννοείται, ναι. Εγώ της το είχα πει από την πρώτη φορά που τη γνώρισα που ήταν πριν καν μπούμε στο σπίτι, δηλαδή ότι θα κερδίσει. Ένα από τα φορές. Τι ήταν εκείνο που σου έκανε να πεις ότι... της έριξα τα χαρτιά και το είδα στα χαρτιά. Αλήθεια τώρα. Anyway. Πρώτα συναισθήματα με κόσμο από κάτω και εσείς πάνω στη σκηνή. Σήμερα ήταν καλά γιατί η παράσταση έχει τρέξει έχουμε κάνει ήδη τέσσερις παραστάσεις. Σήμερα ήταν η επίσημη για τους φίλους μας. Οπότε νιώθαμε σχετικά σίγουροι. Στην πρώτη παράσταση που κάναμε ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα γιατί, δεν ξέρω, είχαν κοιμηθεί όλα τα συναισθήματα της σκηνής.
και ξυπνήσαν απότομα με τον κόσμο από κάτω και ήταν σοκαριστικό. Εγώ στην υπόκληση θυμάμαι ότι δεν άκουσα τον κόσμο που χειροκροτούσε. Νόμιζα ότι μας κοιτάγανε και χρειάστηκε να μου δείξουν βίντεο μετά για να με πείσουν. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τον έρωτα με διαφορά. Μία σειρά πολύ αγαπημένη. Φυσικά. Είναι το φως και για δεύτερη σεζόν. Ήταν και δικιά μας πολύ αγαπημένη στιγμή και θέλω να πω ότι ο έρωτας με διαφορά για μένα ήταν και αυτό που με κράτησε στη δεύτερη καραντίνα. Δηλαδή το ότι είχα κάποια γυρίσματα για τη δουλειά. Με έκανε να νιώθω ζωντανός, παραγωγικός. Έλειψε αυτό που λέμε το χειροκρότημα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η σεζόν που έγινε. Μου έλειψε γενικά η δουλειά. Δεν είναι μόνο θέμα το χειροκρότημα. Ήταν μια καραντίνα η οποία ήταν λίγο δύσκολα για εμάς τους καλλιτέχνες. Πας διακοπές έχοντας τα όλα κανονισμένα ή τα κανονίζεις μετά? Όταν θα πάω διακοπές θα τα έχω όλα τακτοποιημένα. Πότε επιστρέφεις με το καλό? Μαζί με όλο τον ελληνικό λαό, τέλη Αυγούστου. Μεγάλες διακοπές. Μεγάλες δεν θα τις πεις, γιατί τώρα εντάξει. Θα είναι και σπαστές, δεν θα είναι συνεχόμενες. Γενικά έχεις άγχος με καινούργια ξεκινήματα? Εντάξει, καλά. Υπάρχει άγχος για καινούργια ξεκινήματα? Τι εννοείς καινούργια ξεκινήματα? Νέα ωράρια. Μες μέρες, θα σου απαντήσω αλλιώς. Αφού ξέρετε, βρε, με ξέρεις τόσο καιρό. Αφού εγώ δεν έχω θέμα με αυτά τα πράγματα. Είμαι πολύ άνθρωπος που προσαρμόζεται πολύ εύκολα. Ωραίο. Μου θυμίζει αυτό που μας λένε. Αχι, αυτές οι ερωτησούλες. Όχι, του το είπε και όλο. Του το έδωσε του Ισίδρου. Μεγάλες διακοπές. Αυτό. Προσαρμόζεται εύκολα, είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Έτσι, προσαρμόζεται εύκολα. Γιατί. Οι φήμες μιλούν ότι ουσιαστικά πηγαίνει προς Μέγκα πλευρά η Ελεονόρα Μελέτη. Σαν να το επιβεβαιώνει, απλά δεν ήθελε ακόμα εφόσον δεν είναι επίσημο. Εγώ αυτό κατάλαβα κρατήστε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι διαφορετικό. Κρατήστε και το ότι λέει ότι εγώ όταν φύγω διακοπές θα τα έχω όλα κανονισμένα, γιατί σύμφωνα με τις φήμες αυτή την περίοδο κλείνει την ομάδα της η Ελεονόρα Μελέτη. Έτσι, μπράβο, και είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Μεγάλες οι διακοπές και ήρθε από το δικό μας το ρεπόρτερ. Μαριλού μου, ήρθε η ώρα όμως να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο. Φέτος θα λυκνήσεις το κορμάκι σου σε μεγάλες επιτυχίες. Αυτό περίμενε. Πάντα αυτό. Ξέρω ότι αυτό περίμενες. Γιατί θα ανασυνεργάζονται ο Σάκης Ρουβάς με το Θήβο και θα κάνουν το CD. Το CD λοιπόν αυτό που θα δημιουργήσουν θα έχει σχέση με την ερώτηση που σου κάνω. Πόσα χρόνια, δηλαδή πώς λέγεται το νέο CD του Σάκη Ρουβά που υπογράφει ο Φίβος, που ουσιαστικά είναι πόσα χρόνια μετά ξανασυνεργάζονται. 19, 17, 15. Ήσουν πολύ μικρούλα, αλλά πόσα χρόνια μετά, μπορεί και να θυμάσαι. 17. Αχ, Μαριλού μου, δεν σε πάει σήμερα. Δεν είναι ο καύσωνας. Όχι, αύριο θέλω. Η σωστή απάντηση δεν ήταν αυτή. Η σωστή απάντηση ήταν αυτή. Για δες. Ένα τάξιδο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για μετά από πόσα χρόνια, από την προηγούμενη σας. 19. Ξεκίνησα να λέω κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη 11. Μετά λέω, όχι, λάθος έχω κάνει. Έκανα μια άλλη συνέντευξη 16. Και τώρα μου λέει ο φίλος 19. Έχουμε χάσει το μέτρημα, παιδιά. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά κρατάει και χρόνια αυτή η κολόνια τελικά. Yes. Και τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες, αλλά και με μεγάλη δίψα για δημιουργικότητα και έτσι, έκφραση, ξανασυναντιόμαστε. Ο Φίβος πραγματικά είναι στα καλύτερά του. Αφήσει τα μαλλιά σου φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι το χρόνο. Ναι, ότι δεν τα βάφεις. Ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάς το χρόνο και το δέχεσαι με. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν εγγυώμαι καταρχάς τίποτα, γιατί δεν ξέρει κανείς το επόμενο βήμα τι θα είναι. Μπορεί να κάνω μια ταινία, μπορεί να κάνω κάποια άλλη. Αυτή που να χρειαστεί να τα κάνω ξανά. Αυτό πήγαινα να πω. Και εγώ το έχω αφήσει. Φυσικά δεν είπες κάτι όμως γι' αυτό. Για το Voice, έχει γίνει κάποια συζήτηση από τώρα για του χρόνου, για το Masked Singer. Πολλά. Θα τα μάθετε σιγά-σιγά. Θα σε δούμε κάπου δηλαδή. Θα σε δούμε στην πράξη. Δεν χανόμαστε. Εδώ είμαστε. 30 χρόνια είμαστε εδώ. Για το House of Fame, αν θα το ξανακάνατε, θέλετε. Δεν ξέρω. Εδώ είμαστε για το Σάκη. Ευχαριστούμε. Πάντως είναι πάρα πολύ καλός.
Εγώ αν ήμουν παραγωγή, θα τον ήθελα το Φίβο 1000% να το ξανακάνει. Δηλαδή, τον παρακαλούσα βασικά. Αλλά και ο Φίβος, νομίζω, γιατί να μην το θες. Πάρα πολύ ωραίος. Άμα κάπου, είμαστε μαζί κάπου, μπορεί. Αυτό δεν είναι καινούριες προτάσεις. Ζυμώνονται καινούρια projects. Εννοείται να το ξανακάνει, αλλά ξέρουμε κάτι γι' αυτό, τα καινούργια project που ζυμώνονται. Νομίζω ότι ο Σάκης όλα αυτά τα χρόνια του κάνει καλά αυτό που κάνει τηλεοπτικά, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην είναι εκεί, έτσις αν κουράστηκε, αν βαρέθηκε. Για δική του συνεργασία λέω, Σάκης Ρουβάς Φίβος, αυτό λέω. Όχι σε μουσική, ενώ στη τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραίο θα είναι. Αλλά να σου πω κάτι, πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή να είναι κριτής ο ένας... Όπως είναι κάποιο άλλο project. Ο άλλος. Δεν ξέρω, ναι. Γιατί και στο project ναι, που ήταν ο Σάκης Ρουβάς, δηλαδή στο Voice, δεν θα χώραγε και ο Φίβος. Θα χώραγε, πώς θα χώραγε. Το Voice νομίζω δεν θα χώραγε. Νομίζω πρέπει να είσαι τραγουδιστής για να σε κριτήσει. Ναι, το εντυπωσιακό του πράγματος εντωμεταξύ είναι το ότι υπάρχει μια καριέρα 30 χρόνων εδώ πέρα και σου λέω ότι έχουν ξανασυναντηθεί τώρα, 19 χρόνια μετά και συνεργάζονται. Και βλέπω το Σάκη Ρουβά και είμαι 30 χρονών σχεδόν και λέω συγγνώμη, δηλαδή ο Σάκης έκανε ήδη καριέρα εννοείται πριν γεννηθώ. Αλλά το θέμα είναι ότι το πόσο νέο φαίνεται και είναι σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω του. Τι ωραίο που βασικά μεγαλώνει. Αυτό ήθελε να πει. Ακούστηκε αυτό λίγο περίεργα, αλλά εσύ ήθελε να κάνει ένα κοπλιμέντο στο Σάκη Ρουβά. Α, είναι κούκλο ο Σάκης Ρουβά. Πήγε μεσολαμία απλά. Εγώ στην Περίδα να δω 14 ετών το 1992, παιδιά, το Σάκη Ρουβά. Μαζί και αυτό το χρόνο. Μαζί εμείς δύο με την μπούκλα να ανεβεί. Εγώ θα διαφωνήσω αυτό αν είναι. Νομίζω ότι το προηγούμενο look στο μαλλί Σάκη ήταν καλύτερο. Δεν εννοώ χρωματικά. Εννοώ το κουρεματάκι. Μου άρεσε πιο πολύ. Γοητευτικό. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλύψαμε θέατρο, καλύψαμε μουσική. Ήρθε η ώρα να καλύψουμε για κινηματογράφο. Εντάξει. Λοιπόν, βρεθήκαμε στη συνέντευξη τύπου της ταινίας «Ταξίδι στα αστέρια», που φυσικά βασίζεται στη ζωή του Παύλου Γιαννακόπουλου, Παναθηναϊκός, μεγάλη ιστορία. Η ερώτησή σου όμως είναι η εξής. Έχεις 10 δεύτερα στη διάθεσή σου. Οι φίλοι ποιου ηθοποιού της ταινίας του είπαν να δηλώνει Παναθηναϊκός, αν και είναι Ολυμπιακός? Είναι ο Αργύρης Πανταζάρας, ο Γιώργος Γάλλος ή ο Χρήστος Πλαΐνης? Για να δούμε. Δεν ξέρω. Ποιον θα βαφτίσουμε Παναθηναϊκό? Κοίταξε, επειδή δεν θέλω να τσιπώτιμησω στους άλλους δύο, αλλά επειδή ήθελα πολύ Τάκη Δοξαρά και τον πήγαινα πολύ αυτό το τύπο, θα πω ο Αργύρης Πανταζάρας. Ναι, δεν είναι. Ο Γάλλος. Μην το κάνεις χειρότερο. Ο Χρήστος ο Πλαΐνης. Και θα το δεις τώρα και με τα ίδια σου τα μάτια. Οι φίλοι σας οι Ολυμπιακοί σας έχουν πει κάτι? Ναι, μου έχουν πει. Τι σας μεταφέρει? Εντάξει. Ότι πρέπει να δηλώσω, μου είπαν ότι είμαι και Ολυμπιακός. Αυτό. Όχι, είναι πραγματικά πολύ συγκινημένοι και πολύ χαρούμενοι όλοι, γιατί όπως σας είπα η ταινία αφορά το σύνολο του αθλητισμού, του ελληνικού αθλητισμού και την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρώπη όσον αφορά τον μπάσκετ. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία έτσι κι αλλιώς, γιατί εγώ είχα και καιρό να πάρω μέρος σε ταινία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η παραγωγή και όλη η θεματολογία, δηλαδή ξαφνιάστηκα που μου άρεσε τόσο. Ταξίδι στα αστέρια και θέλω να μου πείτε, πόσο σας δυσκόλεψε ο ρόλος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου? Ο ρόλος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι ο νέος Δημήτρης, βασισμένη η ταινία στον κορμό, στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και του Παναθηναϊκού. Έρχεται ένας νέος να αναλάβει, να πάρει τη σκυτάλη και να εξελίξει αυτό που, για το οποίο φτιάχτηκε. Μόνο με σεβασμό, μόνο με διακριτικότητα, μόνο με σεβασμό στον ιδρώτα, όπως είπα, στη μαχητικότητα, στις κραυγές όλου του κόσμου, στις νίκες και στις ήττες. Έχουμε καταφέρει αυτή η ταινία, ελπίζω, να μείνει όχι μόνο σε αυτή την ομάδα, αλλά στην καρδιά του κόσμου. Πολύ ωραίο cast. Έχει αυτό, πολύ ωραίο cast. Πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Ναι, και κορίτσι μου. Enjoy, δηλαδή. Γιατί γελάς έτσι τόσο πολύ? Σ' άρεσε κάποιο συγκεκριμένο? Εντυπωσιάστηκα από τους συντελεστές. Σε μια ταινία, ενώ είσαι enjoy, όπως είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον είναι. Είναι εξάστερο ο Παναθηναϊκό, να το πούμε αυτό. Συγγνώμη, τι είπε. Είναι εξάστερο ο Παναθηναϊκό. Είχε 6 ευρωπαϊκά αυτό. Και η δουλειά μας δεν σταμάτησε εκεί, γιατί πήγαμε και αλλού. Πού πήγαμε? Πήγαμε και αλλού. Πήγαμε και στις πρόβες των MAD Awards.
Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη βραδιά. Είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία, Τζόρτζια. Τι θα μου λάχει. Η ερώτηση, τι θα σου κάνω. Θα μου λάχει. Λοιπόν, θα σου λάχει. Καλό, καλό. Άκου. Ποιος τραγουδιστής Τζόρτζια θα μείνει για 14 ημέρες ολόκληρες σε καραντίνα πριν εμφανιστεί για συναυλίες στη μακρινή Αυστραλία? Οι επιλογές σου είναι η Ζωζεφίν, η Έλενα Παπαρίζου ή ο Στάνα. Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Ό,τι να είναι. Από το Στάν. Και πολύ καλά θα κάνει. Ναι. Πολύ καλά θα κάνει. Ποιος τραγουδιστής. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, είμαστε καλά. Μπορούσαμε να βάλουμε ο Στάν. Είναι μισή κακή αγάπη. Πάμε να παίξουμε βόλους. Πάμε να παίξουμε βόλους. Άσε, Φωτεινή. Πόσο μια σκουφιά στο διπλανό. Έλα τώρα. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να χάσεις μια φορά σε πρώτα πολύ. Μα είναι δυνατό να έρχεται από το διπλανό σου στην προδοσία. Πραγματικά, αυτό που είπε η Λουή, να βάλουμε τρεις άντρες για να μην υπάρχει πρόβλημα. Να γράψουμε ποια ή ποιος τραγουδιστής, τραγουδίστρια. Πολύ σωστά. Για να δούμε όμως την επαληθευσή σου. Ξεχωριστή παρουσίαση με την τριάδα του Survivor. Τριάδα φωτιά, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Γελάσαμε πάρα πολύ στο στούντιο, περάσαμε υπέροχες στιγμές. Ποια είναι η καλή φωνή από τους τρεις? Νομίζω η Άμι. Νομίζω η Άμι. Τους έβλεπες το Survivor καθόλου? Το παρακολουθούσα το Survivor. Την εξέλιξη του τριαντάφυλλου, πώς την είδες? Χαίρομαι πάρα πολύ για τον τριαντάφυλλο. Πραγματικά τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν τραγουδιστή. Είναι πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και εύχομαι να είναι η αρχή για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Πήγαινες εσύ αν σου κάνανε κάποια πρόταση? Είχα προτάσεις γενικότερα να συμμετάσχω κι εγώ, απλά θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Πας και Αυστραλία. Θα πάω και στην Αυστραλία, ναι, ανυπομονώ να βρεθώ εκεί κοντά στους Ελλήνες. Ναι, αλλά μάθαμε ότι θα κάτσεις 14 μέρες σε ένα δωμάτιο μόνος σου, χωρίς να βλέπεις κανέναν, καραντίνα. Εντάξει, εδώ το περάσαμε στην Ελλάδα, εκεί πέρα δεν είναι τίποτα. Ούτε στο διάδρομο. Τίποτα, αλλά δεν πειράζει, σου λέω. Θα πάρεις παρέα μαζί σου ή θα περάσεις μόνο στην καραντίνα στην Αυστραλία? Θα πάρω. Εντάξει. Ζωάκι ή άνθρωπο? Άνθρωπο θα πάρω. Τα ζώα δεν επιτρέπονται στην Αυστραλία, παιδιά, πρέπει να σας το πω και αυτό. Δεν επιτρέπεται ζώα στην Αυστραλία. Πρέπει να περάσουν και αυτά ειδική καραντίνα, είναι ειδικό το καθεστώς εκεί. Ματ και Έλενα Παπαρίζου πακέτο πάνε. Νομίζω με όλους τους καλλιτέχνες πάει πακέτο, VMA είναι. Επειδή είσαι υποψήφια, θα πάρεις κάποιο βραβείο, το έχεις μάθει αυτό? Δεν γνωρίζω ακόμα, συνήθως δεν μαθαίνουμε πριν για τα βραβεία. Επόμενο voice θα έχουμε? Έτσι μας έχουν πει, έχουν ξεκινήσει και οι διαφημίσεις, έχουν ξεκινήσει και οντισιόν και τα λοιπά. Ξέρω ότι η παραγωγή ήθελε να παραμείνουμε όλοι ήδη και τα λοιπά και εγώ θα πω με μεγάλη όρεξη, η αλήθεια είναι. Ο Στάν μας είπε ότι η καλύτερη φωνή είναι τη Σάμι Γιάμι. Καλά σας είπε. Καλά σας είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στάν. Από τα παιδιά δεν περίμενα κάτι. Γι' αυτό δεν ήθελε ο Στάν να μιλήσει μπροστά μας. Στο είπα, θα μας κράξει. Μόνος του, ισχύει. Εσύ πες μου, στη ζωή σου ποτέ είχες βάλει τέτοια γυαλιά? Τέτοιο γυαλί. Κάθε μέρα με τέτοιο γεννήθηκα. Πώς σου φαίνεται το νέο σου στυλ? Δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι μοντέρνο αγρότη. Το καταλάβαμε. Εύκολα το νέο σε αυτή τη συνεργασία να τραγουδήσετε ή το σκεφτήκατε λίγο περισσότερο? Ρωτήσαμε το αφεντικό. Γενικά. Εμένα, εδώ εννοούσα. Εσύ είναι μάνατζερ, εσύ. Στιλιστικά ωραία πράγματα. Βλέπουμε να είναι καλά τα παιδιά που έχουν εισβάλει στη ζωή μας τα τελευταίους μήνες. Και βλέπουμε, παιδί μου, και κάτι διαφορετικό, κάτι που έλειπε. Εναγωνίως το έψαχνα, πιστεύω, παντού. Και ευτυχώς που εμφανίστηκαν αυτά τα παιδιά και μια ζωή μας. Υπήρχε και από πριν η Άμι Γιάμι. Τι εννοείς εναγωνίως έλειπε? Ναι, αλλά τώρα υπήρχε και από πριν η Άμι Γιάμι. Ωραία, παιδί μου. Να σου πω κάτι, άμα ήταν να τραγουδήσει, γιατί δεν είχε προταθεί και από πριν? Δηλαδή θέλω να πω, άμα έχει όντως καλή φωνή να κάνει αυτό να το. Εντάξει, μπορεί να γίνουν προτάσεις. Έχει τραγουδήσει η Άμι Γιάμι, δεν είχε τραπάρει κάποια στιγμή? Όποιος θέλει τέλος πάντων τις επιλογές του ή να πειραματιστεί. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Απλώς η εικόνα αυτή που είδα. Τα γυαλιά του Μπάρτζη, α πούμε, τα λίγο ξένα πάνω. Αυτά τα γυαλιά είναι που πάει η μαμά στο φαρμακείο και γυρνάει με κάτι γυαλιά και σου λέει: κοίτα τι βρήκα. Ένα βαθμό στο πάνω. Αντιλαμβάνομαι, α πούμε, το ότι όταν όλοι μα, δηλαδή, ακόμα και εγώ που κάνω πολύ συντηρητικό ντύσιμο στα Mad Video Music Awards, πάντα κάνει, α πούμε, μία τσακμιά περισσότερη. Κάνει σπινιά όμω. Εκεί είναι το επικίνδυνο πολλέ φορέ. Ναι, όχι. Δεν έχουμε δει τόσο και τόσο που κάνει τσακμιά. Να το πω και για μένα δεν ήταν καθόλου επιτυχημένο πολλέ φορέ, δηλαδή δεν το συζητώ. Αλλά ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί επιτρέπεται κάτι το οποίο, αν όμως δεν είσαι εσύ, σε φοράει και μετά είναι βατερλό. Εγώ θα αλλά αυτά τα παιδιά, θέλω να πω, ήταν πολύ καλύτερα όταν τους είδαμε στα χθεσινά πλάνα που είχαν πάει στο Μουτσινά από ό,τι εμφάνισε εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι.
Δεν ξέρω, εγώ ενθουσιάστηκα, Κατερίνα μου. Πάρα πολύ ενθουσιάστηκα. Εσύ να σ' άρεσε. Ναι, εγώ στο πανηγύρι τη Μεσίνη θα το φορέσω πάρα πολύ καλά όταν θα κατέβω και θα ρίξω τι τροφέ μου φέτο τον Αύγουστο. Δεν το πήγαινα μέχρι εκεί. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα, να βάλω χρώμα στη ζωή μου. Ότι έμεινα λίγο έτσι με την εικόνα έτσι κάπω, ναι, αυτό θα το παραδεχτώ. Κατερίνα μου, ξέρει πολύ καλά, αγάπη μου, τι πρέπει να κάνει. Βεβαίω το ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να δούμε τη βαθμολογία, να δούμε πώ έχει διαμορφωθεί. Πάμε. Η Τζόρτζια έχει κερδίσει 2 βαθμούς, πάει στους 11. 0 ο Γιώργος. Ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο, πάλι παρακαλώ. Να προσβάλλω τη διαδικασία. Πού πάει η Μαριλού. Μαριλού 0, 4. 2 ο Στέφανος, πάει στους 8. Και εμένα εγώ 2. 2 εγώ πάω στους 12. Έλα, Τζόρτζια, μεγάλη στιγμή ζούμε. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήτανε... Εγώ σας ευχαριστώ. Ήτανε θέλω να ξεκουραστείτε. Η Έλλη Στάι που έκανε τη διαφορά, εγώ. Θέλω να ξεκουραστείτε. Θέλω να, να πιείτε πορτοκάλι. Θέλω να ξυπνήσετε ωραία. Θέλω αύριο να είστε όλοι μελετημένοι. Λίγη σοκολατίτσα μπορώ να φάω γιατί με βοηθάει. Επειδή τα πήγες πολύ καλά σήμερα, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα σε αφήσω. Να είσαι καλά και εσύ και η οικογένεια. Βγαίνουμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η Άσου μας η αγάπη μας. Τον Πλούτονα. Λοιπόν, και αυτή είναι ουσιαστικά η όψη που μπορεί να δυσκολεύει τα πράγματα. Όχι τόσο πολύ η Πανσέλινος σαν Πανσέλινος. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτή η όψη Αφροδίτης Πλούτονα έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι των σχέσεων, ερωτικές σχέσεις κυρίως. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με τα θέματα των οικονομικών. Είναι μέρες δηλαδή που θέλει προσοχή, ειδικά τα παρορμητικά ζώδια, καρκίνοι, εγώκεροι, κριοί και ζυγοί, επειδή είναι σε παρορμητικά ζώδια αυτή η αντίθεση και κυρίως συγγενημένη στο τρίτο δεκαήμερο, γιατί ουσιαστικά αυτή η όψη μπορεί να κορυφώνει έτσι μια κατάσταση και να υπάρχει ένταση, μπορεί να υπάρχει μια τάση για ρήξεις. Είναι αυτό που δεν μπορείς να συγκρατήσεις το συναίσθημά σου, ειδικά το αρνητικό, και μπορεί να σου βγαίνει μεγαλύτερος θυμός. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Πώς κρατάει αυτό, για να έχουμε καλό ρώτημα. Για να έχουμε καλό ρώτημα, άλλη μια μερούλα. Να είναι έτσι πιο έντονο αυτό. Ήταν και από χθες αυτό, ίσως. Φυσικά. Α, εντάξει, γι' αυτό είμαι σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά. Ωραία. Από χθες, λοιπόν, ναι, είναι αυτή η όψη που θέλει αρκετή προσοχή. Ειδικά στο κομμάτι, ξαναλέω, των σχέσεων. Γιατί εδώ πέρα ο Πλούτονας. Πλούτονας είναι ένα λίγο κακό παιδί, να το πούμε έτσι. Στην αστρολογία έχει να κάνει. Κακό παιδί. Ουσιαστικά έχει να κάνει με οτιδήποτε είναι κρυμμένο.
και έχει να κάνει πιο πολύ με το αρνητικό μας συνέστημα και το θυμό μας. Όταν λοιπόν θυμώνει πάρα πολύ, είναι σαν να χάνει τον έλεγχο. Γιατί προσπαθεί να έχει τον έλεγχο. Και γι' αυτό θυμώνει. Όταν βλέπει ότι δεν έχει τον έλεγχο, θυμώνει και εκεί χάνεται ακόμη περισσότερο η μπάλα. Αυτό λοιπόν θέλει προσοχή πάρα πολύ. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα κυλήσουν τα πράγματα σήμερα για την Πανσέλινο. Έχω κάνει μια υπερανάλυση. Όταν λέμε υπερανάλυση, μιλάμε υπερανάλυση. Θα μπούμε στο asbiliu.gr για να το διαβάσουμε. Asbiliu.gr, σας έχω ένα φανταστικό άρθρο ανάλυσης για το φεγγάρι αυτό και για την όψη Αφροδίτης Πλούτωνα. Πάμε να σας πω εγώ τώρα πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Ακόμα η Σελήνη στον τοξότη. Φανταστείτε, δεν έχει μπει στον εγώ καιρό. Φανταστείτε. Φανταστείτε. Λοιπόν, δεν έχει μπει στον εγώ καιρό. Ακόμα θα μείνει μέχρι το μεσημεράκι στο ζώδιο του τοξότη. Πολλές ώρες σε φάση κενής πορείας. Τώρα, για τους κρυούς, το ότι έχουμε αυτή την Πανσέλινο στον εγώ καιρό, αμέσως στρέφει το βλέμμα σας στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καριέρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Από την άλλη πλευρά είναι αυτή η όψη Αφροδίτης Πλούτωνα που φέρνει θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά σας και με τις οικογενειακές σχέσεις απέναντι από το κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά και γενικώς η μέρα. Από τη μια πλευρά μπορεί να έχει ένα ευχάριστο νέο σε θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι το Μάρτιο, γιατί είπαμε ότι το φεγγάρι αυτό κάνει ένα ωραίο εξάγωνο με το Δία. Άρα παίζει να, μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται, να υπάρχει μια εξέλιξη θετική σε ένα θέμα επαγγελματικό. Από την άλλη πλευρά, θέλει πάρα πολύ προσοχή για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο, γιατί εσείς είστε που πιθανώς να μην μπορεί να συγκρατήσετε το συναίσθημά σας, να νιώθετε ότι σας πνίγει, ειδικά όταν νιώθετε ότι μπορεί να αδικήσετε ή όταν νιώθετε ότι ο άλλος μπορεί να συμπεριφέρεται κάπως περίεργα. Η γεννημένη λοιπόν στο τρίτο δεκαήμερο θέλει μια κατάσταση έτσι ισορροπίας. Μπορεί να μην αφορά 100% εσάς το θέμα, μπορεί να αφορά όμως ένα πολύ στενό συγγενή σας. Να μην είναι κάποιος από την οικογένειά σας, να τέλος πάντων να ζορίζετε και εσείς έμεσα σε όλο αυτό να πρέπει να στηρίξετε, να δεν ξέρω τι, να παρηγορήσετε. Πολλά. Πάμε να δούμε Ταύρους. Λοιπόν, αυτή η Πανσέλινος σας βάζει σε μια διαδικασία εξέλιξης, δηλαδή έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που λέμε τα μελλοντικά σχέδια που μπορεί να κάνετε. Ενδεχομένως, ναι, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανησυχία από το μεσημέρι και έπειτα, γιατί είπαμε ότι ακόμα η Σελήνη είναι στον τοξότη. Δεν έχει δηλαδή αρχίσει. Για κάποιους που είναι πιο ευαίσθητοι, μπορεί να έχει αρχίσει ήδη. Για κάποιους που μπορεί να μην είναι τόσο πολύ, ίσως να μην έχει αρχίσει όλη αυτή αυτό που περιέγραψα με την ένταση στα συναισθήματα. Θέλει λοιπόν μία προσοχή, γιατί είναι η Αφροδίτη που είναι κυβερνήτη σας και είναι απέναντι από τον Πλούτωνα. Όλο αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνία στο κομμάτι που αφορά επικοινωνία με συνεργάτες, επικοινωνία με φίλους. Γενικώς στον τρόπο με τον οποίο μιλάτε, στον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε σε αυτά που μαθαίνετε ή σε αυτά που σας λένε οι άλλοι. Θέλει μια προσοχή λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, ειδικά για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο. Τώρα, οι υπόλοιποι Ταύροι, αυτή η Πανσέλινος, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο αρνητική για σας. Είναι και σε ένα ζώδιο της γης που σας ταιριάζει. Άρα, με κάποιο τρόπο, μπορεί να σας δώσει και μια θετική εξέλιξη για κάτι που μπορεί να αφορά τις σπουδές σας ή μπορεί να αφορά ένα ταξίδι ή ακόμα μπορεί να αφορά ένα επαγγελματικό σχέδιο. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Παιδιά, συγγνώμη, έχει ας πούμε λίγο καύσωνα. Ξέρεις τι, δεν πλατό. Έχει. Έχει τη θερμοκρασία που εσύ ζεσταίνεσαι και εγώ είμαι εντάξει. Α, okay. Αυτή είναι. Δεν είναι. Δεν είναι καύσωνας, δεν είναι και κρύο. Είναι μίνι καύσωνα. Είναι. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Λοιπόν, είναι μια Πανσέλινος, είναι μέσα σε ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ βαθύ συναισθηματικό και καλός ή κακός μπορεί πράγματα τα οποία να κρύβετε μέσα στην ψυχή σας, να συσσωρεύετε έτσι διάφορα συναισθήματα τον τελευταίο καιρό και όλο αυτό να μην έχει βγει προς τα έξω, μπορεί ξαφνικά να γίνει ένα μπαμ, μια έκρηξη και να βγει προς τα έξω. Και είναι αυτό που λέμε όποιο πάρει ο χάρος. Τώρα όποιος είναι μπροστά σας δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το διαχειριστείτε και διαχειριστείτε και πώς θα συγκρατηθείτε. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τις σχέσεις, τις προσωπικές. Επειδή όμως ο Πλούτωνας εδώ είπαμε ότι παίζει παιχνίδια, χειριστικά παιχνίδια συνήθως, μπορεί να δημιουργεί και μονές σε καταστάσεις ή πίεση σε καταστάσεις, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς όλο αυτό το πράγμα που νιώθετε,
πώς θα το βγάλετε προς τα έξω με έναν τρόπο ώστε να μην κάνετε κακό στη σχέση σας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα οικονομικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας απασχολήσει περισσότερο, γιατί η Πανσέλινος είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι, όμως για τους γεννημένους το Μάιο μπορεί να υπάρχει και μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, στον τομέα των οικονομικών. Πάμε να δούμε, Σταύρο, καρκίνους. Λοιπόν, η επιρροή τώρα της Πανσελίνου είναι έντονη, αφορά όλες τις σχέσεις. Είναι μέσα στο κομμάτι που σχετίζεται με τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σας, σημαντικές σχέσεις προσωπικές, σημαντικές σχέσεις επαγγελματικές, συνεργασίες δηλαδή. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνετε μια αξιολόγηση σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί έτσι να είναι στη ζωή σας για κάποιο λόγο να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτή η αξιολόγηση τώρα μπορεί να είναι επηρεασμένη από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί εσείς να βλέπετε τα πράγματα ή να μεγεθύνετε μέσα στο μυαλό σας κάποια πράγματα. Μπορεί να νιώσετε απογοητευμένοι, να νιώσετε ότι πιθανώς δεν σας στηρίζει ένας άνθρωπος για τον οποίο εσείς θεωρείτε ότι τον έχετε σε ένα θρόνο, τέλος πάντων, είτε είναι ο συντροφός σας είτε είναι ένας συνεργάτης. Μπορεί να νιώσετε εκεί πέρα έτσι λίγο πιο, ας πούμε, ρευστά τα πράγματα. Όμως αυτό που σίγουρα, πώς το λένε, θέλω να σας συμβουλέψω, είναι μην παίρνετε υπό το κράτος μιας τέτοιας πίεσης και συναισθηματικής έντασης αποφάσεις πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον, είτε σχέσεων είτε συνεργασιών. Αφήστε λίγο δηλαδή να πέσει αυτό το πράγμα που υπάρχει και που είναι αυξανόμενο, γιατί χτίζεται αυτή τη στιγμή η επιρροή έτσι, της Πανσελίνου, και από την Κυριακή και μετά εγώ θα έλεγα ναι, εκεί λίγο πιο ψύχρεμα και με περισσότερη λογική να αποφασίσετε. Πάμε να δούμε Λέοντες. Αργότερα θα το απαντήσεις, αλλά βλέπω ένα μήνυμα και θα φύγει που λέει: καλημέρα Κατερίνα, αν μπορείς ρωτά την Άση. Είμαι εγώ καιρός, με οροσκόπο κρυό και έχω σελήνη στον εγώ καιρό. Τι κάνουμε? Φτιάξτε ένα κέικ σήμερα. Υπομονή. Φτιάξτε ένα παγωτό. Δεν ξέρω τι φτιάχνει ο Σταύρος. Μπορεί να πάρετε μια πολύ ωραία ιδέα. Παπουτσάκια, μελιτζάνες παπουτσάκια. Να το. Ναι. Η καλύτερη ιδέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε Λέοντες. Πανσέλινος είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία, τη φυσική κατάσταση, έχει να κάνει με τις καθημερινές σας ρουτίνες, της δουλειάς. Δεν είναι αρνητική σε ό,τι έχει να κάνει, ουδέτερη θα την έλεγα από πλευρά ζωδίου. Έχει να κάνει ίσως με το να δείτε λίγο πιο σοβαρά όλα αυτά τα θέματα και να σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την υγεία σας, να αποκτήσετε ίσως καλύτερες συνήθειες, να αποκτήσετε ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής ή και να βάλετε και λίγη άσκηση. Γενικώς να νοιαστείτε λίγο πιο πολύ για το σώμα σας, να νοιαστείτε επίσης λίγο περισσότερο και για πρακτικά θέματα που αφορούν τη δουλειά. Τώρα, οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο, γενικά τα τρίτα δεκαήμερα, τα τσακίζει λίγο αυτή η αντίθεση Αφροδίτης Πλούτωνα. Και γι' αυτό λοιπόν θέλει μία προσοχή εκεί και σε σχέσεις με συνεργάτες, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τις καθημερινές σας σχέσεις. Υπάρχει μία ένταση στην ατμόσφαιρα η οποία μπορεί να, όπως το λένε, όπως περνάνε οι ώρες, να γίνεται λίγο πιο έντονη. Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους έρχεται με έμφαση σε θέματα ερωτικών σχέσεων, σε θέματα παιδιών, αυτή η Πανσέλινος. Ίσως κάποιοι δεν είναι αρνητικοί, είναι σε ένα ζώδιο που είναι φιλικό προς το δικό σας. Μπορεί να βρείτε την ευκαιρία να εκφραστείτε δημιουργικά, αν είστε και καλλιτέχνες επίσης, μπορεί να έχετε και έμπνευση, να ασχοληθείτε με ένα ταλέντο σας, με ένα χόμπι, με ένα σπορ, με κάτι που σας δίνει χαρά, να διασκεδάσετε και λίγο δηλαδή. Αυτό που είπαμε ότι κάνει τη ζημιά σε αυτό εδώ πέρα το φεγγάρι, είναι αυτή η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα. Μπορεί να νιώθετε έτσι μεγαλύτερη πίεση σε μία σχέση, μπορεί να νιώθετε πίεση ακόμα και στη σχέση με τα παιδιά σας ή μπορεί να είναι δικές τους, δικά τους τα θέματα και πρέπει εσείς να είστε από κοντά και να έτσι βοηθήσετε, να στηρίξετε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθετε πιεσμένοι. Και οι γονείς δικαιούνται να νιώθουν πιεσμένοι μερικές φορές, έτσι. Λοιπόν, ακόμα αυτό μπορεί να αφορά και σε ερωτικά θέματα. Γι' αυτό είπαμε ότι σήμερα, ειδικά οι γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο, δεν παίρνουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις. Πάμε να δούμε ζυγούς. Δεν είναι πολύ εύκολη, ας πούμε, η Πανσέλινος αυτή, γιατί είναι σε ένα ζώδιο που είναι κόντρα με το δικό σας, αγγίζει πιο πολύ τον ψυχισμό σας. Βασικά, πιο δύσκολο είπαμε ότι το κάνει αυτή η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα. Η Αφροδίτη είναι μέσα στον τομέα της καριέρας, έχει να κάνει με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύετε μαζί. Μπορεί να είναι ανώτερη σε ιεραρχία από εσάς,
Μπορεί όμως να είναι και οι συνεργάτες σας, οι συνεταίροι σας. Υπάρχει μια πίεση εκεί πέρα για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο. Και μπορεί επίσης να έρχονται στην επιφάνεια κάποιες λάθος αποφάσεις που πήρατε στο παρελθόν ή μπορεί να προκύπτουν πράγματα τα οποία ίσως είχατε αδιαφορήσει ή μπορεί να μην φαίνονταν ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα και όλο αυτό να έρχεται τώρα και πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Μπορεί ακόμα η πίεση να έρχεται από την οικογένεια. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα και οικογένεια και δουλειά. Και εσείς κάπου στη μέση. Είναι μία μέρα, θα κάνετε λίγο υπομονή, άντε και αύριο. Και μετά σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να πέφτει όλο αυτό. Δεν διανοείσαι τι γίνεται από ζυγούς και εγώκερους αυτή τη στιγμή μέσα στο... Τι είναι χειρότερο, ο εγώκερος με οροσκόπο ζυγό ή ζυγός με οροσκόπο εγώκερο? Προσπαθούν... Δεν υπάρχει, μωρέ, αυτό που χειρότερο. Είπα, όχι, το λέω γιατί λένε, όχι, το δικό μου είναι χειρότερο. Ναι, γίνεται χαμός με τα παρορμητικά, δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Το φαντάζομαι. Σας νιώθω. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας το δικό του το σταυρό τον βλέπει πιο μεγάλο, έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν είναι τώρα ώρα για συγκρίσεις. Είναι το θέμα πώς θα βγάλουμε αυτές τις μέρες χωρίς να τρελαθούμε. Και αυτές λοιπόν, τις μέρες. Ναι, και αυτές τις μέρες. Και αυτές τις μέρες χωρίς να τρελαθούμε, έτσι. Γιατί είναι και πολλές ημέρες. Είναι πολλές ημέρες. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Για τους Σκορπιούς, από τη μια πλευρά είναι μια πανσέληνος που δεν είναι τόσο αρνητική για το δικό σας ζώδιο. Είναι μέσα σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία, ειδικά για τους γεννημένους τον Οκτώβριο, που θα μπορούσε να είναι και ωφέλιμη, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να κάνετε και μια συζήτηση σε σχέση με επαγγελματικά ή να παίξει μια πρόταση, μπορεί να είναι κάτι θετικό σε ό,τι αφορά τις σπουδές. Τώρα, το ζόρι είναι με την Αφροδίτη και τον Πλούτονα, γιατί ο Πλούτονας είναι δικός σας κυβερνήτης και εδώ πέρα έρχεται η Αφροδίτη που σημαίνει σχέσεις, τα οικονομικά, οι συνεργασίες, οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σας και υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση εδώ πέρα. Μπορεί να υπάρχουν και παιχνίδια, παιχνίδια μυαλού, παιχνίδια χειριστικά, παιχνίδια εξουσίας. Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι τα παίζουμε όλα αυτά τα παιχνίδια, ακόμα στις σχέσεις μας, ακόμα και αν δεν θέλουμε να τα συνειδητοποιήσουμε, γιατί κανένας για τον εαυτό του δεν μπορεί να σκεφτεί ότι είναι κακός άνθρωπος. Πάντα οι άλλοι μας φαίνονται κακοί και εμείς είμαστε τα κουκλάκια, τα ζωγραφιστά. Αλλά ίσως με αυτή την όψη να πρέπει κι εσείς λίγο να σκεφτείτε, μήπως μπορεί να έχετε όση δά ευθύνη, βρε παιδί μου, λέω. Στο κομμάτι των σχέσεων και μπορεί να προβληματίζεστε γεννημένη στο τρίτο δεκαήμερο, πρέπει να τα δείτε λίγο τα θέματα αυτά, έτσι. Και το πιο βασικό από όλα, το σημαντικό δεν είναι να νικήσει ο εγωισμός κανενός. Το σημαντικό είναι να νικήσει η σχέση. Πάμε να δούμε τοξότες. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά οι τοξότες και οι λοιποί συγγενείς θα είναι εδώ για τα μάτια σας και μόνο. Θέλεις. Ξεχνιόμαστε, έχουμε μείνει στους τοξότες. Πάμε άσυ κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε με αυτό το φεγγάρι τι γίνεται με τους τοξότες. Τώρα έχει να κάνει πάρα πολύ με οικονομικά θέματα. Είναι μέσα σε έναν τομέα που έχει να κάνει με οικονομικά. Έχει να κάνει όμως γενικότερα με ό,τι μπορεί να έχει αξία για εσάς αυτή τη ζωή και θέλει όρια εδώ. Θέλει όρια και στα έξοδα που μπορεί να πολλαπλασιάζονται. Θέλει όρια όμως και σε άλλα ξοδέματα. Μερικές φορές το να ξοδεύετε, ας πούμε, το χρόνο σας μπορεί να είναι πιο σημαντική απώλεια από το να ξοδέψετε κάποια χρήματα. Θέλει λοιπόν μία προσοχή και ένα μέτρο σημερινή μέρα. Από την άλλη πλευρά και η όψη Αφροδίτης Πλούτονα έχει να κάνει πάρα πολύ με ζητήματα που αφορούν και στις σχέσεις, τις πολύ σημαντικές της ζωής σας, αλλά και με τις οικονομικές συνεργασίες. Γενικότερα τα οικονομικά παίζουν ένα ρόλο, είναι κρύβονται δηλαδή πίσω από πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο που μπορεί να σας συμβαίνουν. Αυτές εδώ πέρα οι μέρες, κυρίως η σημερινή και η αυριανή, μπορεί να πιέσουν λίγο παραπάνω. Από την άλλη, αν είστε γεννημένοι αρχές Νοεμβρίου, μπορεί να προκύψει και κάτι καλό στο κομμάτι των οικονομικών, γιατί είναι και ένα εξάγωνο εκεί με το Δία, οπότε ναι μεν, αλλά κάτι έχει. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς.
η Πανσέληνος που γράφει το όνομά σας, έτσι, αφού είναι στο δικό σας ζώδιο. Πάντα με την Πανσέληνο, έτσι, τα πράγματα έρχονται σε μία κορύφωση, να το πω. Φτάνει, δηλαδή, ένα σημείο καμπής, είτε σε μία σχέση, είτε σε μία συνεργασία. Για κάποιους μπορεί να κλείνουν κάποιοι κύκλοι ενώ σχέσεων, για άλλους μπορεί με τον ίδιο τρόπο να ξεκινά κάτι καινούριο. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι και σας ζορίζει μέσα σας κυρίως, γιατί είναι, η Σελήνη είναι δείκτης του συναισθηματός μας, είναι δείκτης της ψυχής μας, άρα είναι ένα πιο έντονο πράγμα σε επίπεδο ψυχολογικό. Από την άλλη, η εγώκερη, ειδικά του τρίτου δεκαημέρου, υπάρχει αυτή η όψη, η Αφροδίτης Πλούτωνα, είναι ένα ζόρι ατελείωτο σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα των σχέσεων, το οποίο αυτό ζόρι, νομίζω ότι απλά θα πρέπει κάπως να το δείτε πώς μπορεί να τελειώνει, ας πούμε, στη ζωή σας. Δεν ξέρω. Γιατί σας το λέω αυτό σαν τρέιλερ για αυτό που θα έρθει στο τέλος αυτής της χρονιάς, που θα είναι η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, θα γυρίσει ανάβρωμη και θα είναι πάλι σε όψη με τον Πλούτωνα. Οπότε και τώρα να βάλετε κάτω από το χαλάκι κάποια πράγματα, ενδεχομένως να τα βρείτε μπροστά σας τότε. Πάμε να δούμε υδροχόους. Πανσέληνος απαιτεί προσοχή σε θέματα υγείας, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις επαγγελματικές σας σχέσεις. Είναι μια πιο παρασκηνιακή Πανσέληνος. Μπορεί να παίζονται διάφορα πράγματα που να μην τα γνωρίζετε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι εσείς να σκεφτείτε τι θέλετε και από τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας, αλλά και από όλα αυτά που κάνετε. Σήμερα, αύριο, προσπαθήστε να μην επιβαρύνετε τον οργανισμό σας περισσότερο. Ξεκουραστείτε αν μπορείτε, κοιμηθείτε λίγο παραπάνω, γενικά λίγο πιο χαλαρά. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ηθείς, που εδώ πέρα η Πανσέληνος έχει να κάνει φιλικές σχέσεις, με ερωτικές σχέσεις, φέρνει εντάσεις, φέρνει ανατροπές, κυρίως γιατί συνοδεύεται από αυτήν την όψη Αφροδίτης Πλούτωνα, γεννημένη στο τρίτο δεκαήμερο. Ναι, μπορεί μια λάθος κουβέντα, ένα λάθος βλέμμα να εκτροχιάσει μια κατάσταση. Προσέξτε πιο πολύ, σήμερα, αύριο έχουν ένταση αυτές οι μέρες και προς Θεού μην παίρνετε πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις από το κράτος αυτής της πίεσης. Να σε ρωτήσω λίγο, είπαμε πόσες μέρες, έτσι για όποιους το έχασαν στο προηγούμενο segment της εκπομπής μας, πόσες μέρες κρατάει... Είπαμε μέχρι το Σάββατο που θα μείνει η Σελήνη στον εγώκερο. Μέχρι το Σάββατο που θα... Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε και ό,τι επιθυμείς, και εσύ και η οικογένεια. Πάμε στο Σταύρο μας, που μας κάνει αυτά τα καταπληκτικά παπουτσάκια, τις μελιτζάνες παπουτσάκια φυσικά, με μπεσαμέλα από φέτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι η συνταγή που λατρεύω, είναι τώρα η περίοδος της μελιτζάνας, είναι κάτι μαμαδίστικο, θα βάλουμε και μια μπεσαμέλ με φετούλα μέσα. Θα μας δώσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Όλοι τα γνωρίζουμε, απλά θα τα δείξω πώς θα γίνουν πολύ σωστά και πολύ εύκολα. Λοιπόν, μια πλασοτέ, μια μεγάλη κατσαρόλα με μεγάλο πάτο, να κάψει πάρα πολύ καλά. Με λίγο λαδάκι, περίπου 5 ml, δηλαδή 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Κυμαδάκι μέσα, μοσχαρίσιο από λάπα ή από σπάλα. Λάπα σπάλα, μάλιστα. Να έχει λίγο λιπάκι. Και το σπάμε κλασικά με μια ξύλινη κουτάλα για να μας γίνει σπυρωτός. Και να πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, γιατί θα μας δώσει υπέροχη γεύση μέσα στο φαγητό. Θα το κάνω αυτό να κάνεις άλλα. Εδώ θα μου κάνεις εσύ, Καταρίνα. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε σε μία άλλη κατσαρολίτσα παράλληλα. Αυτό. Εδώ είμαστε, μια χαρά. Λύσε. Βουτυράκι μέσα. Ναι. Τι θα κάνουμε εδώ, τι φαντάζεσαι. Ρου. Αφού τα ξέρεις τώρα, μην τα λέμε. Τρελα, εδώ θα πάω. Άρα. Εγώ θα πάω στο MasterChef μετά από εδώ. Βουτυράκι και αλευράκι, ίδια ποσότητα μέσα. Και το καβουρδίζουμε για 1-2 λεπτάκια για να γίνει, όπως είπε και η Καταρίνα, το ρου. Δηλαδή αυτό που θα μας πήξει μέσα μετά το γάλα μας και θα το κάνει μπεσαμέλ. Λοιπόν, τέλεια. Αφού δώσουμε πολύ ωραίο χρώμα και στον κυμά μας, είναι πραγματικά φανταστικό φαγητό. Αυτό πώς μυρίζει ήδη, κύριε παιδί μου. Είναι, αυτό λέμε, ότι θέλουμε πάρα πολύ να δει κατσαρόλα για να καραμελώσει πολύ ωραίο ο κυμάς μας και να μας δέλει όλα τα αρώματά του. Η αντιδράση μαγιάρ που λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα κυμά. Λοιπόν, αφού το έχουμε σοτάρει πάρα πολύ καλά, τι θα κάνουμε. Σκορδάκι μέσα ψιλοκομμένο, 1-2 σκελίδες είναι μια χαρά. Και ένα κρεμμυδάκι ξερό, κόκκινο για να μας βγάλει τα ζάχαρά του μέσα στο κυμά μας. Εγώ τώρα θα λιποθυμίσω μέσα εδώ πέρα. Γιατί είναι φανταστικό. Ξέρεις τώρα πρέπει το πρόβλημά μου, έχω να κάνω κάτι εξετάσεις αίματος και δεν έχω φάει και δεν μπορώ να φάω μέχρι να τις κάνω. Και τώρα εγώ θέλω, δεν είμαι. Πακέτο. Λοιπόν, το ρού μας έχει γίνει, το έχει κάνει υπέροχα εδώ η Καταρίνα. Και βάζουμε το γάλα. Είναι πολύ δυνατά τώρα εδώ. Όχι, είναι στεφτά, είναι μια χαρά. Και βάζουμε το γάλα μας σε 2-3 δόσεις. Βάζουμε, απορροφάτε και προσθέτουμε το υπόλοιπο. Γιατί δεν θέλει να μας κάνει γρομπαλάκια η μπεσαμέλ μας. Λοιπόν,
Σοτάρουμε, δυναμώνουμε εδώ λίγο ακόμα εμείς το κοιμά μας. Βάλε, βάλε, βάλε εδώ. Α, είσαι πολύ καλή. Τώρα ή έχουμε θητεύσει δίπλα στους Masterchef ή δεν έχουμε θητεύσει. Μπράβο, κορτσάρα μου. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Έτσι, να υπάρξει και μια επιβράβευση, βρε αδερφέ. Δεν έχεις παράπονο, Κατερίνα. Όλοι σε πενεύουμε. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι, αλλά δεν γίνεται και όλοι να σε πενεύουν. Σωστά. Θα λοιπόν. Ήταν πολύ ύποπτο. Ναι, ακριβώς, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε βάλει το κοιμά μας, το σκορδάκι και το κρεμμυδάκι μας. Βάλαμε μία πρέζα ζάχαρη για να ισορροπήσει ίσα-ίσα με την ντοματούλα που θα βάλουμε μετά. Ξερή ρίγανη, ένα κουταλάκι του γλυκού. Έφυγε μέσα. Ένα ξύλο κανέλα, στο οποίο όταν το σοτάρουμε το ξέρουμε ότι βγάζει περισσότερο τα αρώματά του. Δύο δάφνες. Και τι κάνουμε τώρα εδώ. Βάλε και το άλλο. Ναι, ναι, Κατερίνα μου. Προσθέτουμε και το τελευταίο, τελευταία ποσότητα από το γάλα μας. Τέλεια. Και αφού έχουμε βγάλει όλα τα υγρά από το κοιμά μας και έχει στεγνώσει το. Πλευρά. Και ψήνουμε στους 190 βαθμούς με 200 σε προθερμασμένο φούρνο για 30 με 35 λεπτά. Okay. Και έτσι δεν παίρνει χρώμα καθόλου η σάρκα μας, μένει κατάλευκη. Θα πάρει ίσα ίσα βασικά και προστατεύει φλούδα από πάνω που είναι για να μην ψηθεί και να μαλακώσει πάρα πολύ για να βάλουμε μέσα το κοιμά μας. Άρα φύγαμε για φούρνο. Εγώ σου προσέχω εδώ πέρα. Εδώ, ήρθα. Λοιπόν, τα και μετά από 35 με 40 λεπτάκια είμαστε σε αυτό το σημείο που τους έχουμε σύσει. Έχουμε μαλακώσει αρκετά. Δεν θέλουμε να λιώνουν και να σπάνε, απλά θέλουμε να έχει γίνει μια πολύ ωραία μαλακή βάση για να μπορέσουμε να το πατήσουμε ένα κουταλάκι για να γεμίσουμε το κοιμά μας. Κοίτα εδώ, Κατερίνα. Ναι, ναι, τέλειες. Έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Και εδώ τι κάνουμε απλά. Παίρνουμε τη μελιτζάνα την οποία έχουμε ψήσει και πατάμε με ένα κουταλάκι. Δεν βγάζουμε την ψύχα γιατί είναι όλη νοσημιά. Mm-hmm. Άρα απλά πατάμε. Καθόλου. Τίποτα. Όχι. Μάλιστα. Την πατάμε, γιατί δεν θέλω να την βγάζουμε. Εδώ υπάρχει διαφορά με την κυρία Αγγελική τώρα. Φυσικά και θα υπάρχει, γιατί αυτό, όταν είναι ειδικά η μελιτζάνα στην εποχή της, είναι όλη γεύση. Άρα, αν την βγάλουμε αυτή τη γεύση, δεν μας λέει κάτι. Είναι μία παραλλαγή ότι μπορούμε να την βγάλουμε, να την ψιλοκόψουμε, το έχω δοκιμάσει και το βάζουμε στο κοιμά. Ναι. Πάει και αυτό για να μας δώσει όλη τη γεύση μέσα στη φάρσα μας. Αλλά με αυτόν τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο. Α, μάλιστα. Okay. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Απλώς ναι, μπράβο. Αυτό το κάνεις απλώς. Υπάρχει μέσα η ψύχα του. Ακριβώς και γεμίζω από πάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε πανέτοιμοι και το κοιμά μας εδώ. Θα τον κλείσουμε γιατί έχουμε τον έτοιμο. Εμείς σιγοβράζουμε με την κονκασέ ντοματούλα για περίπου 1 τέταρτο με 20 λεπτά. Και πώς τελειώνουμε? Με μπόλικο θυμαράκι. Θυμαράκι να πάει παντού.
Και το κεφαλοτήρι που σας είπα θα μας δώσει την αλατότητα που θέλουμε από το τυράκι. Λοιπόν, πάει όλο μέσα. Θα ξυποφέρω τώρα, να ξέρεις. Πραγματικά, εγώ να δεις που έχω ξεκινήσει η διατροφούλα. Αλήθεια! Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γυρνάμε εδώ στα μαγειρικά μας. Εμείς, αφού το έχετε βράσει στις 15 με 20 λεπτά, βάζετε κεφαλοτήρι θυμαράκι και το τραβάτε εκτός. Και είναι πανέτοιμο για να γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Και πάμε να τελειώσουμε και την μπεσαμέλ. Τι κάναμε, ένα ρου. Βάλαμε το γάλα σε 2-3 δόσεις για να μην σβολιάσει. Το έκανε υπέροχο η Κατερίνα μας. Έχει δέσει και το βγάλαμε εκτός φωτιάς. Και λίγο μαϊντανό ξέχασα να βάλουμε στο γυμά μας. Ό,τι θέλουμε βάζουμε από μυρωδικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, και πάμε εδώ τώρα στην μπεσαμέλ. Θα βάλουμε. Τι δεν μπορούμε να βάλουμε. Σίγουρα θα βάλουμε κρόκο, γιατί θα μας δώσει το σώμα που χρειαζόμαστε μέσα στην μπεσαμέλ. Δύο κρόκους για αυτή την ποσότητα που δίνουμε στη συνταγή. Yeah. Γιατί δεν γίνεται μπεσαμέλ, γιατί τώρα γίνεται μορνέ. Η μπεσαμέλ είναι. Τι γίνεται. Μπεσαμέλ χωρίς. Η μπεσαμέλ, αν δεν προσθέσουμε αυγά, είναι μπεσαμέλ. Ναι. Εδώ που βάλουμε αυγά και τυρί, είναι η μορνέ που λέμε στην κουζίνα. Μορνέ, μάλιστα. Αυτό το ακούω πρώτη φορά, να ξέρεις. Όχι, ναι, ισχύει. Είναι από τις πρώτες βάσεις από τη Γαλλία, από τη γαλλική γαστρονομία. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα, φτιάξε λοιπόν τώρα την μπεσαμέλ. Θα φτιάξουμε τώρα την μπεσαμέλ και θα στήσουμε παπουτσάκια μετά το break. Θα βγούμε δηλαδή τώρα στο διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά. Τελείωσα τώρα. Έβαλα φετούλα μέσα σπασμένη, πάπρικα και μοσοκάριδο. Ανακατεύω και ερχόμαστε πίσω να κάνουμε το στήσιμο. Και είμαστε πανέτοιμοι. Εξαιρετικά. Πάμε λοιπόν γρήγορα στο διαλυματάκι μας για να δούμε μετά το στήσιμο αυτού του παπουτσιού της μελιτζάνας. Έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε ετοιμάσει, έχουμε καθαρίσει και πάμε να στήσουμε τώρα τα παπουτσάκια μας που είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Με ένα κουταλάκι παίρνουμε το κοιμά μας. Βάζουμε όσο εμείς επιθυμούμε να είναι μπαμπάς που να μην είναι. Κουνεύεσαι, μπράβο, μπράβο. Δεν θα τα δείξουμε όλα για 6,5 χρόνου. Εσείς γεμίζετε με τον ίδιο τρόπο τα πάντα. Ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε την μπεσαμέλ. Την τέλεια μπεσαμέλ μας. Που έχουμε βάλει φετούλα τριμμένη μέσα πάπρικα μοσχοκάριδο. Και βάζουμε μπόλικη μπεσαμέλα πάνω να τρέχει για να καβουρδιστεί πολύ ωραία στο φούρνο. Έτσι. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 190 βαθμούς όπως ψήσαμε και τις μελιτζάνες μας. Για περίπου 10 με 15 λεπτά ίσως να πάρει χρώμα θέλουμε. Τίποτα άλλο. Πόσο στον αέρα. Γρήγορα μπορείς να μιλήσεις, Πραγματικά. Και πριν τη βάλουμε μέσα, βάζουμε πάπρικα καπνιστή σε όλες. Όταν έχουμε βάλει κιμά μπεσαμέλ και λίγο πάπρικα καπνιστή, θα μας δώσει ένα εξαιρετικό άρωμα όταν ψήνεται. Και να κόψουμε και λίγο εδώ πριν φύγεις, Κατερίνα μου. Έλα να το δω που δεν μπορώ να το φάω, έλα να το δω. Εδώ είμαστε. Να γυρίσω εδώ. Εδώ. Έλα, εδώ, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, Σταύρο. Έχει καραμελώσει η μελιτζάνα μας. Παναγία μου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι. Φιλάκια, ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Εγώ. Και πάμε γρήγορα. Ντένι μου, θα πέρα. Από... Καλά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, ξέρω εγώ. Έφυγε σε πανικό. Λοιπόν, γιατί εγώ έχω τώρα να σας πω για τα Κώστα Coffee μας εδώ, για τον Κώστα Coffee, ο οποίος είναι, όπως σας έχουμε πει, μαζί μας όλο το μήνα, που αυτός είναι ένας μήνας αισιοδοξίας και βεβαίως αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα. Αυτή τη χρονιά ο Κώστα Coffee έρχεται να γίνει ο πρεσβευτής της αισιοδοξίας, καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA του. Οι αδελφοί Κώστα, σας έχω ξαναπεί αυτό, δεν το έβαλαν κάτω στην προσπάθειά τους να πετύχουν το τέλειο blend και γι' αυτό χρειάστηκαν 112 προσπάθειες μέχρι να τελειοποιήσουν αυτό που ήθελαν να φτιάξουν, δηλαδή το Κώστα Signature Blend, έχοντας την πεποίθηση και την αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουν. Και τι έγινε τελικά? Τα κατάφεραν! Ο Κώστα Coffee είναι διαθέσιμος, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά στα σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να το βρούμε εκεί. Και είναι, όπως βλέπετε επίσης, σε συσκευασίες αλεσμένου εσπρέσο σε 5 διαφορετικά χαρμάνια, αλλά και σε κάψουλες, αν προτιμάτε τις κάψουλες εσπρέσο αλουμινίου, σε 7 διαφορετικές επιλογές. Οπότε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μπορεί να ζούμε έναν μήνα αισιοδοξίας και να μην σας δώσουμε δώρα. Οπότε, τρεις τηλεθεατές θα κερδίσετε τον καφέ της χρονιάς σας από τα Κώστα Coffee. Θα επιλέξετε ανάμεσα στα του αλεσμένου εσπρέσου ή των καψουλών εσπρέσου αλουμινίου που βλέπετε εκεί και βεβαίως αυτό θα γίνει αν έχετε κερδίσει, αν είστε ένας από τους τρεις που και σήμερα κερδίζουν τον Κώστα Coffee για έναν ολόκληρο χρόνο μέσα από το Instagram της εκπομπής μας. Δηλαδή θα μπείτε στο Σταρκούκου, θα κάνετε follow τη σελίδα αν δεν την έχετε κάνει μέχρι τώρα, like στο συγκεκριμένο post, θα αφήσετε τα στοιχεία σας, εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και ο Κώστα Coffee μίας ολόκληρης χρονιάς
όπως εσείς τον επιθυμείτε, θα γίνει και δικό σας. Εμείς τώρα σε αυτό το σημείο της εκπομπής πρέπει να σας αφήσουμε. Διότι έχει πάει και τι ώρα έχει πάει. Έχει πάει παρά 10 και φύγαμε. Θα είμαστε μαζί σας εδώ και αύριο Παρασκευή. Μας έχουν μείνει άλλες 2 εβδομάδες εκπομπής εδώ στη Φωλιά των Κούκου και θέλουμε από τώρα να αρχίσουμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και να σας λέμε ότι θέλουμε να θυμάστε πάντα και για πάντα ότι θα σας αγαπάμε όσο μας αγαπάτε εσείς και ακόμα περισσότερο. Τα λέμε αύριο με το καλό στις 9. Γεια! Yeah!